μπαίνουμε στην ημερήσια διάθεση. Θα παρακαλέσω λίγο την προσοχή σας. Το πρώτο θέμα το εισηγούν οι συμπολίτες μας. Επί αιτήμα της ομάδας πολιτών. Πρώτο. Διαπέναξη του πρώην και του νύχτα δικαστικού μεγάλου αποκλείστατο προς αξιοποίηση κινήτων του ΤΑΕΠΕ. Και β. Παρακόρηση της κρίσης του πρώην δικαστικού μεγάλου στο Δήμο Βέλγης. Παρακαλώ το λόγο ποιος από τους συμπολίτες μας, ο κ. Σουβουλίδης. Ναι, κύριε. Το δεύτερο θέμα θα αποσυρθεί. Ναι, ναι. Το δεύτερο θέμα έχουμε ένα αίτημα γραπτό. Ναι, ενημερώσουμε για ξέρουμε. Ναι. Θα πω να ζητήσουν εδώ. Θα γίνει πρόταση αναβολή. Και μα πειράζει κάτι. Ακούστε. Το θέμα για αναβολή το ζητάνε οι πολίτες. Εμεί λοιπόν θα αποφασίσουμε για την αναβολή μα. Ναι, μπορώ να σα αποστείλω εσύ γι' αυτό να όχι, αν το αποστείλετε εσύ δεν χρειάζεται να σα πει. Όχι, δεν το αποστείλω. Κύριε Κουμπουλή, θα παρακαλέσω 10 λεπτά νομίζω ότι είναι αρκετά για να αναλύσει το θέμα. Να έχουμε ένα πρόβλημα, έτσι. Παρακαλώ. Να πω καταρχήν. Να πω καταρχήν για να διευκρινίσουμε κιόλας ότι οι συμπολίτες μας που είναι σήμερα εδώ αγωνιούν για την τύχη και του νέου δικαστικού μεγάλου και για την τύχη του πρώην δικαστικού μεγάλου, γι' αυτό και είναι εδώ. Χωρίς καμία διάθεση, αντιπολιτευτική και οτιδήποτε άλλο. Δεν σας κλέβω χρόνο. Είναι ακέραιος ο χρόνος σας. Επειδή κατ' επανάληψη έχει συζητηθεί το θέμα και θέλω να σου ταυτοποιήσω διαφωνίες ως προς την αφαίρεση. Εκεί που πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον να δούμε τι προτάσεις έχουμε να κάνουμε πρακτικές έτσι ώστε να διεκδικήσουμε αυτό το χώρο. Θα έλεγα όποιος πάρει το λόγο να εστιάσει βέβαια και στην αφαίρεση και στους τρόπους διεκδίκησης αυτό το χώρο. Παρακαλώ, ξεκινάτε τώρα την ομιλία σας. Να πω καταρχήν ότι το αίτημα. Έχει καταρτηθεί από το δίκτυο δράσης φορέων ημαντρίας, το οποίο απαρτίζεται από 13 φορείς και συλλογικότητες του νομού μας. Θα παρακαλέσω τους συμπολίτες, επειδή καταλαμβάνετε τις θέσεις... Παρακαλώ, συνεχίζει κύριε Κουκουλίδη, να μην κάνουμε. Παραλαμβάνω ότι το αίτημα καταρτίζεται από το δίκτυο δράσης φορέων ημαντρίας, που εκπροσωπεί απαρτίζεται από 13 συλλογικότητες του νομού μας, φορείς και συλλογικότητες του νομού μας, και το οποίο αίτημα έχει υπογραφεί από 110 πολίτες, σας έχει κατατεθεί, και προσθέτω σήμερα σύνολο να είναι 286 στο Προεδρείο υπογραφές οι οποίοι υποστηρίζουν αυτό το αίτημα. Θα έπρεπε κανονικά το αίτημα αυτό να μην έρθει προς συζήτηση σήμερα εδώ, να μην είχε τεθεί καν ζήτημα. Θεωρούμε οι φορείς και οι πολίτες ότι είναι αυτονόητο αυτό το οποίο ζητούμε. Όταν πέρσι τέτοιο καιρό γίνατε εγγένεια του νέου δικαστικού μεγάλου, έσκασε μια βόμβα, μια είδηση με δημοσίευμα της Εφημερίδας Μακεδονίας ότι το νέο δικαστικό μέγαρο που εκείνη την ημέρα εγγενιαζότανε ότι ήταν στη λίστα εκποίησης του ΤΑΙΠΕ. Φυσικά όσοι το διαβάσαμε, θεωρήσαμε ότι πραγματικά δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα και όμως ήταν. Αναζητήσαμε τη λίστα του ΤΑΙΠΕ και είδαμε ότι τόσο το νέο δικαστικό μέγαρο όσο και το πρώην δικαστικό μέγαρο στο πλατείο ορολογίου είναι σε αυτή τη λίστα του ΤΑΙΠΕ. Τότε λοιπόν όταν το δημοσιοποιήσαμε και ζητήσαμε άμεσα εκείνη την ημέρα των εγγενείων απάντηση να τεθεί από τη Δημοτική Αρχή θέμα προς τον υπουργό που είχε έρθει τα εγγένεια, τον κύριο Ρουπαγιώτη, δυστυχώς. Παρότι τον γυρίσαμε στη Βέρεια, τον κεράσαμε ρεβανί και παγωτό και τσίπουρα, ήρθε, είδε, απήλθε και έφυγε χωρίς να δώσει απαντήσεις, λέγοντας ότι αυτό το θέμα έχει ξεφύγει και ελάτε στην Αθήνα να το δούμε. Τότε λοιπόν μας δώσανε τα φίδια. Μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε δημοσιεύματα, να κάνουμε εκδηλώσεις, να κινητοποιήσουμε τον κόσμο. Και μάλιστα πρώτη εκδήλωση έλαβε χώρα συμβολικά στην αίθουσα του πρώην δικηγορικού συλλόγου Βέρειας στην πλατεία Ορολογίου. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θεωρούσαμε ότι η λίστα του ΤΑΙΠΕ θα αφορούσε κάποιες άγονες δημόσιες εκτάσεις,
κάποιες παραπονησίες που δεν υπήρχαν τα χρήματα που το ελληνικό δημόσιο τις αξιοποιήσει και θα έρθουν τα χρήματα από έξω για να αξιοποιηθούν και να πέσουν χρήματα στον τουρισμό για άλλες επενδύσεις. Και όχι να ξεπουληθούν κτίρια δημόσια με τη λογική του sale and lease back. Δηλαδή, πουλάμε τον δικαστικό μέγαρο, μπορεί να μας τύχει σε 10 εκατομμύρια, το πουλάμε 5 και το ξανανοικιάζουμε 500.000 το χρόνο. Σε 10 χρόνια ο ιδιώτης θα έχει κάνει την απόσβεσή του και για τα υπόλοιπα χρόνια κερδοσκοπεί σε βάρος του ελληνικού λαού και των ημαθιωτών που κολλώντας μεγαλώσουμε τόσα χρόνια έχουμε ανεγείρει ένα τέτοιο κτίριο. Τότε λοιπόν, αντί να δούμε τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής, είδαμε διαψεύσεις, είδαμε χλεβασμούς. Είδαμε σκοπιμότητες ότι κρύβονται από πίσω πολιτικές. Γιατί θα πρέπει λοιπόν, όταν οι φορείς και οι πολίτες λένε όσοι αυτά θα πρέπει να πενταχθούν να θεωρηθεί ότι είναι ζήτημα πολιτικής σκοπιμότητας. Βγήκε τότε υπό την πίεση της δημοσιότητας τον Μάιο και έχω την απόφαση ένα ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για απένταξη των δύο αυτών κτηρίων. Πράγματι. Αυτό που το ψήφισμα ουδέποτε έφερε στα χέρια αυτό που έπρεπε να το λάβουν. Βγήκε για μια εσωτερική κατανάλωση. Βγήκε και μπήκε στο ντουλάτι πάλι του Δημαρχείου. Δεν έπρεπε να φτάσει στον Υπουργό. Δεν έπρεπε να φτάσει στο ΤΑΙΠΕΡ. Δεν έπρεπε να φτάσει στην Δημοτική Υπηρεσία του Δημοσίου. Και δεν έφτασε διότι εμείς ζητήσαμε με αίτημά μας να δοθούν όλα τα έγγραφα που έχουν πρωτοκολληθεί ως αιτήματα από τις αρμόδιες αρχές και βρέθηκε μόνο ένα κείμενο προς τον τότε Πρωθυπουργείο Δικαιοσύνης του 2011. Που απευθύνει η κυρία Δήμαρχος έτοιμα να στεγαστούν στο πρώην δικαστικό μέγαρο οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, ερήνη του Δημοτικού Συμβουλίου. Άλλο όργανο το Δημοτικό Συμβούλιο, άλλο όργανο η Δήμαρχος. Και ήταν και αυτό μια από τις αγωνίες τις οποίες είχαμε και τελικά επιβεβαιώθηκε το άσχημο σενάριο. Στη συνέχεια λοιπόν και πάλι με δημοσιεύματα και πάλι με πιέσεις, γίνεται. Συγκαλούμε την Δημοτική Κοινότητα Βέρειας με μοναδικό θέμα την χρήση του πρώην δικαστικού μεγάλου προκειμένου να το απεντάξουν τη στιγμή του ΤΑΙΠΕΡ, όπου εκεί παρουσία της κυρίας Δημάρχου, πριν το διέξευσε, έχω όμως το πρακτικό και το προσκομίζω, με τις δηλώσεις της στη συνεδρία στην οποία συμμετείχε. Εκεί λοιπόν η Δημοτική Κοινότητα Βέρειας ομόφωνα αποφάσισε, παρουσία και των φίλων ομίλου, φίλων Μουσείου Εκπαίδευσης Τσολάκη, παρουσία πολλών συνδυασμών μας, ότι θα πρέπει να πενταχθούν τα δύο κτίρια και μάλιστα το πρώην δικαστικό μέγαρο να έχει χρήση πολιτισμού με τη λογική να μεταστεγαστεί άμεσα τότε, λέγαμε το καλοκαίρι, 12/6 είναι το πρακτικό, άμεσα το Μουσείο Τσολάκη και άλλες δράσεις πολιτισμού της Βέρειας. Τότε η κυρία Δήμαρχος, για να φανεί ότι ποιο δεν είναι το αυτονόητο. Γιατί από τη μια ενώ το Μάιο λέγαμε να πενταχθούν και ότι επιμένουμε σε αυτό και ενώ μοιράσαμε φυλάδια τα οποία σου έχουν φτάσει στα χέρια σας ότι το κτίριο, το πρώην δικαστικό μέγαρο δεν πωλείται, ανήκει στην ιστορία της πόλης. Εκεί έχει τις πρώτες φωτογραφίες ο απελευθερωτικός στρατός όταν απελευθερώθηκε η Βέρεια στις αρχές του αιώνα μας. Έχει συνδεθεί. Τυπικά μονάχα είναι στο δημόσιο. Ουσιαστικά όμως ανήκει στην ιστορία της πόλης. Δεν πωλείται. Και ενώ ακούστηκαν προτάσεις ακόμα και να γίνει μια τύπης κατάληψη με την έννοια να αποδοθεί σε χρήση στους δημότες και στους φορείς για πολιτιστική δράση ώστε να πάψει να αποτελεί κτίριο φάντασμα, να πάψει να είναι ένα καινό κτίριο, σημειώνω ότι είναι το μοναδικό κτίριο δημόσιο που ακόμα είναι δημόσιο και έχει υποσταλεί και ελληνική σημαία. Και δεν ξέρω και τον λόγο. Τότε λοιπόν η ερώτηση που είχε γίνει προς την κυρία Δήμαρχο, αν ο Δήμος τι πρόκειται να κάνει αν είναι αφουληθεί, απάντησε, καλό ερώτημα, ρευστό δεν έχουμε, αλλά κανείς δεν θα διαφωνούσε από το επενδυτικό δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, είναι εύκολο να βρούμε εκεί τα χρήματα, αν και αυτά κλείνονται σε σουίτες. Το καταθέτω. Μείναμε εμβρόντιτοι φυσικά. Δεν περιμέναμε ένα κτίριο το οποίο ανήκει στους Βεριώτες, παραδόθηκε τις προηγούμενες γενιές και οφείλουμε να το αποδόμουμε στις επόμενες, να ψάχνουμε δάνεια για να το αγοράσουμε από πού από το ελληνικό δημόσιο. Το αίτημά μας λοιπόν γι' αυτό είναι βάσιμο. Αν προσέξετε, λέμε στο πρώτο κομμάτι, στο πρώτο σκέλος, να αποσταλεί αρμοδίως απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί αυτό είναι το θεσμικό όργανο, για να απενταχθεί
και το μη δικαστικό μέγαρο και το πρώην δικαστικό μέγαρο της ΕΠΕ, καταρχήν τουλάχιστον, παρότι είμαστε όλοι σύμφωνοι, να μην πουληθεί κανένα δημόσιο κτίριο στην κρίση του ΕΠΕ, γιατί απλά ξεπολούνται, δεν πολλούνται, να οριστεί η χρήση η οποία στο ψήφισμα αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο το έχω μαζί μου, και θα σας το δώσω κιόλας, είναι η απόφαση 261/2013. Έτσι είναι. Έλεγε ότι θα έρθει σε επόμενη συνεδρίαση το θέμα της χρήσης προκειμένου να ισχυροποιηθεί το αίτημα για απένταξη του πρώην δικαστικού μεγάλου. Να πούμε ότι αυτό θέλουμε να το κάνουμε αυτή τη χρήση. Το θέλουμε για πολιτισμό, το θέλουμε για υπηρεσία, το θέλουμε για εκείνο και το άλλο. Πράγμα το οποίο δεν έγινε ποτέ. Ανταυτού ήρθε σε τακτική συνεδρία στο θέμα και τι αποφασίστηκε εδώ, πράγμα που μας βρίσκει όλους αντίθετους τους φορείς, κατάθεση ερωτήσεων από βουλευτές για το θέμα. Αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έγινε. Αυτό είναι τον Ιούλιο, 1η Ιουλίου του 2013. Συλλογή υπογραφών πολιτών από το Δήμο Βέλιας. Δεν έγινε. Συγκρότηση διαπραταξιακής επιτροπής για το θέμα. Δεν έγινε. Παλαϊκή συγκέντρωση του δασικού ορολογίου. Δεν έγινε. Ζητούμε λοιπόν σήμερα να πάρει απόφαση του Δημοτικού Συμβούλου θεσμικά, την οποία όμως να μην τη βάζει στο ζετάρι, να την αποστείλει προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, το ΤΑΙΠΕΔ και την Κτηματική Υπηρεσία. Για χρήση πολιτισμού, όπως προτάθηκε, μη πέρι και κατά, ακούστε και η χρήση υπηρεσιών, από τη Δημοτική Κοινότητα Βέλιας, ομόφωνη απόφαση, θεωρώ ότι πρέπει να τη σεβαστούμε, βέβαια έχει το δικαίωμα να διαφωνήσετε, αλλά εμείς αυτό προτείνουμε, χρήση πολιτισμού, και μάλιστα άμεσα θα μπορούσε να στεγαστεί και το μουσείο εκπαίδευσης Τσολάκη. Και δεύτερον, να αποδοθεί προσωρινά η χρήση του, μέχρι να έρθει η επίσημη απάντηση της χρήσης, της παραχώρησης της χρήσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, να δοθεί προσωρινά η χρήση σε συλλόγους και φορείς για δράσεις πολιτισμού, για εκθέσεις ζωγραφικής, για πλαμοθήκη, εκθέσεις φωτογραφίας, συλλόγους να κάνουν, όπως είπε ο ΣΚΟΠ και άλλοι συλλόγοι, οι οποίοι έχουν θέμα στέγασης και συνεδριάσεων, να συνεδριάσουν. Να πάρει ζωή ξανά το κτίριο και η πλατεία ορολογίου, να γίνει εκεί μια κυψέλη πολιτισμού, ένα μελίσι πολιτών και ανθρώπων, οι οποίοι θα ξαναδώσουν ζωντάνια στο κτίριο και στην πλατεία, κάτι το οποίο ήδη ο Δήμος έκανε, έπραξε και φιλοξένησε για ένα μήνα το πρόγραμμα φύσης. Έγινε ένα αίτημα από πρεσβεία νομίζω της Γερμανίας και δόθηκε για τρεις εβδομάδες και υπήρξαν τέτοιες χρήσεις. Εάν λοιπόν υπάρξουν μέχρι να υπάρξει το τελικό αίτημα, δεν νομίζω ότι κουράζω, κλείνω και με αυτό κύριε Πρόεδρε, εάν λοιπόν υπάρξει αυτή η απόδοση στους φορείς και τους συλλόγους, οι σύλλογοι πολίτες της Βέρειας θα δώσουν τέτοια ζωή στο κτίριο που κανένα ΤΑΙΠΕΔ, κανένα δημόσιο δεν θα τολμήσει να πουλήσει αυτό το κτίριο για να γίνει οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό το οποίο είναι ένα διατηρηταίο κτίριο στο Λίδι, ταυτισμένο την ιστορία της πόλης. Και αν θέλετε και επιτρέψτε μου δύο λεπτά ακόμη να πω ότι επιτρέψτε μου, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Μιλάμε για δύο κορυφαία κτίρια στη Μαθία, το δικαστικό μέγαρο και το πρώην δικαστικό. Αν κάπου δυσανασκευτούμε, γιατί επαναλαμβάνετε μερικές φορές τα ίδια πράγματα, γι' αυτό λέω ότι το χρόνο τον έχετε τα δύο λεπτά. Συμφωνώ. Αλλά θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να μην επαναλαμβάνετε το ίδιο. Συμφωνώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ πάρα. Βλέπω ότι ήδη και αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι παρακολουθούν με προσοχή. Ήδη να ενημερώσω το Σώμα ότι τα πρώτα 29 κτίρια πουλήθηκαν. Και μέσα σε αυτά τα 29 κτίρια δεν είναι το ένα διαμέρισμα τάδε και ένα οικόπεδο όχι. Είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Παιδείας, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, η γνωστή ως ΓΑΔΑ, η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, η ΔΟΗ Αλεξανδρούπολης και πάει λέγοντας. Και πουλήθηκαν πώς. Πουλήθηκαν στην Εθνική Παγκαία και στην Eurobank Properties και η Εθνική Παγκαία για να αγοράσει τα μισά ακίνητα πήρε δάνεια από την Εθνική Τράπεζα που δεν δίνει σε καμιά επιχείρηση. Πήρε δάνεια το μισό ποσό
Και τα κτίρια αυτά τα αγόρασε με σύμβαση νοικίασης 10% του μισθού το χρόνο. Όπου τις δόσεις του δανείου τις καλύτερα τα μισθώματα. Και την επόμενη μέρα πουλήθηκε στην εβραϊκή εταιρεία η Νουβέλ. Το ίδιο έκανε και η Europac Properties που πουλήθηκε την επόμενη μέρα στην καναδική Fairfax. Με αποτέλεσμα, επειδή είναι σκανδαλώδη η διαδικασία και μιλάμε για ξεπούλημα, μη θεωρείς ότι θα πουληθεί και θα σωθεί το κράτος στο δημόσιο. Μπήκε το ελεκτικό συνέδριο και ακύρωσε τη διαδικασία. Και πρόκειται να. Η διαδικασία αυτή τη στιγμή κινείται για τα αεροδρόμια της Ελλάδος, όπου η κυρίαρχη πρόταση είναι να τα αγοράσει η Lufthansa και σύμβουλος για την αγοροπολισία αυτή είναι η διδατική της Lufthansa. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι ήταν κρίσιμη ενημέρωση για να καταλάβει το σώμα ότι πρέπει να είμαστε κάθετα αντίθετοι στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, την κατάσταση του ΤΑΙΠΕ και θα πρέπει από εδώ μέσα να ξεκινήσει το ξύλωμα με την απένταξη του νέου δικαστικού μεγάλου και του πρώην δικαστικού μεγάλου. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως θα πρέπει να ψαχθούν μήπως και το δημοτικό μέγαρο είναι στο ΤΑΙΠΕ και κινδυνεύει αυτό. Θα πρέπει να ψαχθούν, δεν ξέρω τι συμβαίνει, μέχρι που μπορεί να φτάσει. Μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, παρακαλώ. Ερωτήσεις. Κύριε Σου, παρακαλώ, ερωτήσεις. Βεβαίως, κύριε Δημήτρη, εσείς θα έχετε το λόγο. Λοιπόν, το θέμα είναι για τρίτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρά την για μία ακόμη φορά άσκηση κριτικής, όπως ξέρω, λέω, από τον κύριο Κουμπουλίδη στο πρόσωπο, γιατί προσωπικοποιείται, θα μείνω στην ουσία και δεν θα λοξοδρομήσω. Πολύ καλά τα κάνετε, κύριε Δήμαρχε, γιατί είναι ουσία που είναι ουσία. Κύριε Πράσινο, δεν χρειάζεται να σχολιάζει, όπως και εγώ δεν σχολιάζω αυτά. Δύο απαραίτητες απαντήσεις, σύμφωνα με αυτά που άκουσα προηγουμένως, κατέθεσε ερώτηση ο κύριος Γιωβανόπουλος και βεβαίως ξεκίνησε και η διαδικασία των υπογραφών, θα σας ενημερώσω. Η κριτική λοιπόν είναι πάντοτε δεκτή και ήταν πάντοτε δεκτή από εμένα. Είτε απαντούσα σκληρά είτε πιο μαλακά. Και η άδικη κριτική και φυσικά και η ειδική. Είναι ήδη γνωστό ότι από την ανάληψη των καθηκόντων μου και εδώ αδιάψευστη μάρτυρες είναι και τα δελτία τύπου που φιλοξένησαν και τους ευχαριστώ γι' αυτό οι συνάδελφοί μου στον τύπο και στα διάφορα άλλα ηλεκτρονικά κλπ. Μέσα ενημέρωσης, αλλά βεβαίως και τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήδη λοιπόν από την ανάληψη των καθηκόντων μου, από την πρώτη κιόλας τετραετία, έτσι συμπληρώνω 7, γύρω σε 7 χρόνια, ξεκίνησα επαφές με τους Υπουργούς Δικαιοσύνης για αυτό το θέμα, ένα θέμα το οποίο πραγματικά με άγχωνε, γιατί φοβόμουν ότι μπορεί να γίνει οτιδήποτε με τη μεταφορά του δικαστικού μεγάλου. Και ξεκίνησαν οι επαφές για την παραχώρηση του δικαστικού μεγάλου στο Δήμο Βέρειας, εν όψη, όπως σας είπα και πριν, της μετακίνησης των υπηρεσιών στο υποκατασκευή τότε νέο δικαστικό μέγαρο και ενδεικτικά αναφέρω ξανά σε αυτή την αίθουσα τις επισκέψεις, θα ξεκινήσω ανάποδα και θα αναφέρω ορισμένους από τους υπουργούς, γιατί πολλοί θύτευσαν σε αυτό το διάστημα, τον κύριο Δουπακιώτη, τον οποίο κάλεσα και θυμάστε καλά, εκτός από τις τρεις επισκέψεις στο Υπουργείο, τον εκάλεσα να έρθει και εδώ και μετά τα εγγένεια στο μόνο μέρος που πήγε ήταν το Δημαρχείο, εδώ η αίθουσα μέσα, πάλι για αυτό το ζήτημα και τον πήραμε να το δει κιόλας, όπως και τον πρόεδρο του Ταχτή, τον κύριο Μιλιάδη Παπαϊωάννου, του Παπαδήμου, τον κύριο Καστανίδη και λοιπά, πάει μακριά η παλίτσα. Και μάλιστα εκκρεμεί και ένα
ραντεβού με τον κύριο Αθανασίου, ο οποίος δεν απάντησε, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει αντικείμενο σε σχέση με τον παλιό κτίριο. Με τον καινούριο υπάρχει για τον κύριο Αθανασίου. Από το 2008 λοιπόν ξεκίνησαν αυτές οι επαφές και μάλιστα κάποιες φορές και οι δημοτικοί σύμβουλοι που είτε βρίσκονται στην αίθουσα είτε δεν βρίσκονται στην αίθουσα ήταν μαζί μου. Το πιο ενδιαφέρον βέβαια ήταν ότι έγιναν επανειλημμένες επαφές και με τον πρόεδρο του ΤΑΚΤΙ τελευταία είναι ο κύριος Κανελόπουλος, ο οποίος επίσης ήρθε καλεσμένος εδώ στο Δημαρχείο και επισκέφθηκε βεβαίως και το... και ο υπουργός, ακριβώς. Λοιπόν, θα με συγκληρώσετε να ξεχνώ γιατί έχουν γίνει τόσα πράγματα για αυτό το θέμα που θα λέω πάρα πολύ δραματικά. Βεβαίως, μόλις δημιουργήθηκε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, όπου Γενικός Γραμματέας ανέλαβε κοντοχωριανός μας από τη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μπουνέρης, ένας συνεπέστατος άνθρωπος, τον επισκέφθηκα και εκείνον, τέθηκε το θέμα και διαπίστωσα μετά από όλες αυτές τις συζητήσεις και όλες αυτές τις επισκέψεις ότι όλοι είναι σχετικά αντίβοροι, προσέξτε με αυτό, είναι το σημαντικό στην υπόθεση. Απλώς θα παρακαλούσα, δεν θα επαναλάβω εγώ τα ίδια, γιατί όσοι έπρεπε να ακούν δεν ακούνε, είναι σχετικά ανίγουροι να παρέμβουν στα πράγματα. Θεώρησα καλό να μιλήσω και με τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος τίτευσε ως δικηγόρος σε αυτό το κτίριο και ο οποίος σήμερα έχει και μία ιδιότητα του Υπουργού των Υποδομών. Και ομολογώ ότι έδειξε έκπληκτος και είπε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει. Σε όλους λοιπόν τέθηκε επιτακτικά το αίτημα της παραχώρησης χρήσης του ιστορικού κτιρίου της πόλης, ενός κτιρίου που ο Δήμος το συντήρησε επανειλημμένα, αναπτύσσοντας, ξόδεψε λεφτά δηλαδή, για να είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα, και αν δεν υπήρχε ευαισθησία, δεν θα το έκανε, γιατί δεν ήταν δικό του κτίριο. Ζήτησα λοιπόν τη χρήση του ιστορικού κτίριου, αναπτύσσοντας μια πολύ συγκεκριμένη επιχειρηματολογία, την οποία αγαπητοί συνάδελφοι την ξέρατε, γιατί ενημέρωνα πάντα το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν υπήρξαν άλλες υποδείξεις. Δεν ακούστηκαν άλλες φωνές. Και στην προηγούμενη θητεία και σε αυτή ενημέρωνα πάντα το Δημοτικό Συμβούλιο για τις ενέργειές μου, όχι μόνο για αυτό, αλλά και για άλλα θέματα. Ένα κτίριο λοιπόν το οποίο είναι συνδεμένο άρρηκτα με την ιστορία της χώρας και έπρεπε να επιστρέψει στην πόλη. Στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα ήρθε δύο φορές. Ήρθε το Μάιο του 2013, ως θέμα, έτσι, όχι ως ενημέρωση και συζήτηση. Ήρθε ως θέμα, ημερήσιας διάθεσης. Και μάλιστα εκεί ελήφθη αυτή η απόφαση που την ανέφερε ο εισηγητής, προηγούμενος συγκεκριτής του θέματος, γενικότερα για τα κτίρια και γενικότερα για το ΤΑΙΠΕΝ. Γιατί θεωρώ ότι όλοι είμαστε αντίθετοι, ή όσοι είμαστε στην αίθουσα, είμαστε αντίθετοι με την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Είτε αυτή είναι ιστορική και έχει κάποιες άλλες αναβολές στην ιστορία, όπως ας πούμε το σκοπευτήριο της Κεσαριανής, και επειδή συνεργάστηκα και με αυτούς εκεί, γιατί είχαν αποτέλεσμα, νομίζω, μετά από έναν αγώνα που έγινε, είτε δεν είναι ιστορικό. Επίσης το θέμα ήρθε και
Εκτός από την 261 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πήραμε και την 352 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακούστηκε και πριν, και αποφασίστηκε μία σειρά ενεργειών για την παραχώρηση της χρήσης στο Δήμο. Όπως σας είπα πριν, και κατατέθηκε ερώτηση και ζητήσαμε με μία συγκεκριμένη φόρμα που στείλαμε σε όλους τους φορείς να μαζευτούν υπογραφές. Αυτό κατάφερα για το σκοπευτήριο της Κεσαριανής και Κεσαριανότητας. Αυτό κατάφερα. Να δείξουμε ότι υπάρχει μία δυναμική της κοινωνίας. Και αυτό είχα ζητήσει τότε. Το αποτέλεσμα, ξέρετε, είναι και γίνομαι πάρα πολύ πραγματικά που αυξήθηκαν οι υπογραφές. Χαίρομαι πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου που αυξήθηκαν οι υπογραφές. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Γιατί δείχνει μία δύναμη και δεν είναι αρκετές, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί συμπολίτες. Δεν είναι αρκετές για έναν ιστορικό τόπο. Δεν είναι αρκετές για ένα τοπόσημο. Δεν είναι αρκετές για κτίρια τα οποία μπαίνουν στο μπαζάρι. Θα πρέπει να αντιδράσουμε και όχι ένας Δήματος και ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Από κάτω οι πολίτες πρέπει να φυπνιστούν. Αυτό είναι το θέμα. Και γι' αυτό χαίρομαι που μαζεύτηκαν περισσότερες υπογραφές, έστω τώρα. Θα σας πω λοιπόν ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Στείλαμε σε όλους τους φορείς και μας απάντησαν με υπογραφές εδώ είναι. Είναι αυτές οι σημερινές που σας λέω μακάρι να γίνουν χιλιάδες. Χιλιάδες πρέπει να γίνουν. Αυτά είναι όλα χλιαρά πράγματα. Χιλιάδες. Και να υπάρχει ενημέρωση σε όλο τον κόσμο. Και αυτό μπορούν οι φορείς να το κάνουν καλύτερα. Γιατί έχουν εκατοντάδες μέλη περισσότεροι. Να τα ενεργοποιήσουν. Λοιπόν, Σύλλογος Δραμηνών, αρκετές υπογραφές, το Οικονομικό Επιμελητήριο, ο Σύλλογος Φίλοι του Ποταμού Τρυπόταμου, αυτοί, και συγγνώμη, και οι Μικρασιάτες, ο Σύλλογος Μικρασιατών. Αυτοί λοιπόν ανταποκρίθηκαν οι άνθρωποι, μάζεψαν όσες υπογραφές μπορούσαν, λίγες πολλές δεν έχει σημασία και τις είχαμε στα χέρια μας. Θεωρώ όμως ότι για να γίνει οτιδήποτε, όσες είναι, για να γίνει οτιδήποτε είναι λίγες. Δεν δίνει την βαρύτητα που πρέπει στο θέμα. Πρέπει να είναι χιλιάδες οι υπογραφές και μακάρι να τα καταφέρουν. Να είναι χιλιάδες για να καταλάβουν εκεί κάτω, γιατί σας λέω, αυτοί που φαίνεται ότι διαχειρίζονται τα πράγματα, πήγα δεκάδες φορές, αγαπητοί μου. Είναι ανήμποροι. Κάπου αλλού σχεδιάζονται τα ζητήματα. Από κάπου αλλού οδεύουν οι εντολές και τα θέματα. Εκεί πρέπει να βρούμε τη ρίζα. Και εκεί πρέπει να επηρεάσουμε. Και οφείλω να σας πω ότι για το σκοπευτήριο της Κεσαριανής, και το λέω ως παράδειγμα, υπέγραψα κι εγώ, γιατί να μην υπογράψουν για το ιστορικό δικαστήριο της Βέρειας και κάποιοι άλλοι εκτός. Αυτό όμως είναι στα χέρια της πόλης. Λυπάμαι πραγματικά, παρότι χαίρομαι σας λέω και για την παρουσία εδώ αλλά και για τις υπογραφές που μαζεύτηκαν και που αυξήθηκαν, ας είναι λίγες, λυπάμαι πραγματικά που μπαίνει σε αυτή τη βάση το ζήτημα. Γιατί δεν προσφέρεται για καμία εκμετάλλευση και δεν θα ήθελα να υπάρχουν ψήγματα σε κανενός στο μυαλό μου και στο δικό μου ότι προσφέρεται για εκμετάλλευση. Ειλικρινά σας λέω και από τα βάρη της καρδιάς μου ότι δεν με ενδιαφέρει ποιος θα το πετύχει. Θεωρώ ότι όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε.
Και επίσης θεωρώ ότι ανταγωνιστικά δεν θα το πετύχουμε. Εάν λοιπόν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και αν μας ενδιαφέρει να πάμε μπροστά σε αυτή την υπόθεση, θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί και να κόψουμε τις γωνιές μας. Θέλετε να μην είμαι εγώ σε αυτή την ιστορία. Βγάζω τον εαυτό μου. Το βγάζω από αυτό το τραπέζι της κουβέντας για αυτά τα θέματα. Το έχω κάνει πολλές φορές και έχω πάρει σημαντικές αποφάσεις σε ό,τι με αφορά. Λοιπόν, πέστε μου όμως τον καλύτερο τρόπο για να προχωρήσει. Και θα καταθέσουμε βέβαια. Εκεί λοιπόν με ενδιαφέρει πραγματικά που πήγα μόνη μου με το θεσμικό μου ρόλο. Και θα αισθανόμουν άσχημα αν κατηγοριόμουν εδώ ότι τόσα χρόνια και πήγα πουθενά δεν έκανα τίποτα, δεν ξέρω, δεν είδα. Λοιπόν, σαν την παλάμη μου, τα έχω μάθει και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Οικονομικό και τη Γενική Γραμματεία, έτσι. Λοιπόν, και την εταιρεία στην Οδό Βουλής που διαχειρίζεται τα κίνητα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πολλές υπογραφές, εγώ επιμένω σε αυτό. Και θα πρέπει να πάνε στο ΤΑΙΠΕ, να πάνε στην εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου, την ανώνυμη εταιρεία, να πάνε στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, στον Υπουργό Οικονομικών, για μια ακόμη φορά, έτσι, γιατί πήγανε μια φορά, στον Υπουργό Οικονομικών, χωρίς υπογραφές, στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υπουργό Υποδομών, γιατί αγαπητοί μου, αυτή τη χρονική στιγμή, τώρα που μιλάμε, το θέμα είναι όλο. Γιατί αυτή τη χρονική στιγμή έχει φύγει από το ΤΑΧΡΙ και έχει περάσει στην κτηματική εταιρεία του Δημοσίου. Έχει περάσει πια στο Δημόσιο. Άρα τώρα μπορεί να κινδυνεύει. Όσο ήταν στο ΤΑΧΡΙ και ήταν σε διαδικασία μεταφοράς από τον έναν οργανισμό, από το ένα στο άλλο, δεν υπήρχε θέμα. Επέστρεψε λοιπόν στο Δημόσιο. Και οφείλω να σας πω, γιατί σας είπα ότι κάποιοι δείχνουν ανήκουν να το κατανοήσουν. Κάναμε πολλές κουβέντες, και επίσημες και ανεπίσημες. Οφείλω να σας πω ότι υπάρχουν και αντιθέσεις μεταξύ Δημοσίου και τα υπέρ. Πολλά κτήματα, κτίρια κλπ. Δεν θέλει το Δημόσιο να βρίσκονται στη λίστα του τα υπέρ. Βρίσκονται όμως στη λίστα. Και αυτό μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά έτσι είναι. Συγγνώμη αν κατακράστηκα τον χρόνο, αλλά επειδή με όλα αυτά τα πάνε έλα τόσα χρόνια για αυτό το θέμα, έχω καταλάβει απόλυτα τι παίζεται, επιτρέψτε μου την λαϊκή έκφραση, γι' αυτό και δεν επέμεινα στο ραντεβού με τον κύριο Αθανασίου, όταν διαπίστωσα τη δυστοκία στην προσπάθεια της επαφής. Το ΤΑΙΠΕ είναι απολύτως αυτοκέφαλο, συνομιλεί μόνο ενδεχόμενα με την Τρόικα ή με όποιον άλλον επιβάλλει πολιτικές. Υπάρχει ένα κείμενο απόφασης με όλα αυτά τα δεδομένα που παρέθεσα, το οποίο συνέταξε ο κύριος Μαυροκεφαλίδης, θα παρακαλούσα να το αναγνώσει, είναι σαφές. Και σήμερα μπορεί να δοθεί και το έναυσμα μια σύντομη διαβούλευση. Εάν το σώμα αποφασίσει να πάρει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την κρίση σε μια επόμενη συνεδρίαση, και αυτό μπορεί να γίνει. Θεωρώ όμως και με δεδομένο, κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα που έχουμε στην Επιτροπή Διαβούλευσης, θεωρώ ότι θα πρέπει να βγει σε μια δημόσια διαβούλευση για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στο διάστημα αυτό να μαζευτούν οι περισσότερες υπογραφές που μπορούμε ως πόλη, ως δήμος, ως νομός,
αν θέλετε, και από εκεί και πέρα να πάμε δεν ξέρω, μια πολύ συγκεκριμένη αντιπροσωπεία στα συγκεκριμένα μέρη και να καταθέσετε, αν είναι δυνατόν, χιλιάδες υπογραφές. Και να πείτε αυτό που εγώ τουλάχιστον θα το κάνω και δεν είμαι εδώ πέρα. Δηλαδή, του θεωρώ το ενώ χρονικά, έτσι. Ότι θα βάλουμε τα στήθια μας μπροστά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και εγώ μίλησα ήδη πολύ. Θα βάλουμε τα στήθια μας μπροστά. Μπορούμε να κάτσουμε εκεί έξω και να δώσουμε ένα παράδειγμα. Αυτό είναι διαδεδομένο. Να μην γίνω γραφική όμως. Λοιπόν, κύριε Παπαδοπαλίδη, αν θέλετε. Εγώ πάλι το πρέδο θα κάνω εκεί πρόταση, το βάζεις στα αφήσουμε. Πρόταση, εκτίσεις τις τοποθετήσεις, μπορεί να τοποθετεί κάποιος επί της προτάσεις. Δεν την κατέθεσα. Ας υπονείτε το και μας επιτρέπει ο Λοιπόν, δύο λόγια για την ιστορικότητα του κτηρίου και θα καταλήξω. Η Μέρια ανήκει στις προνομικές ελληνικές πόλεις που διαθέτουν τεράστιο πολιτισμικό απόθεμα που διαμορφώθηκε ανάλογα με τις επιταγές και τα ηθισμένα κάθε ιστορικής περίοδου. Από την αρχαϊκή εποχή ως σήμερα, η πορεία της είναι σηματοδοτημένη και νόηματοδοτημένη από μνημεία που την κατατάσσουν σε περίοδο θέση. Εξέχουσα θέση, κατά τον 20ο και 21ο αιώνα, κατέχει ένα μνημείο της ύστερης Οθωμανικής περιόδου, το πρώην δικαστικό μέγαρο της χώρας. Το μέχρι πρότινος δικαστικό μέγαρο της Βέρειας, το πόσιμο της ιστορικότερης πλατείας Τακιβάν ή αλλιώς πλατεία Ορολογίου, συνδέεται με τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της πόλης και της περιοχής. Το κτίριο χτίστηκε στα τέλη των Οθωμανικών χρόνων και χρησιμοποιήθηκε ως διοικητήριο και ως δικαστήριο έως την απελευθέρωση της πόλης στις 16 Οκτωβρίου 1912. Κατά τον αιώνα που ακολούθησε, έως τα τέλη του 2012, που επιφυλάχθηκε ο υψηλός ρόλος του δικαστικού μεγάλου της Βέρειας. Το Υπουργείο Πολιτισμού το χαρακτήρισε έργο τέχνης και το Φεβρουάριο του 1983 το ανακήρυξε διατηρητέο. Το ιστορικό κτίριο και πολιτισμικό απόθεμα που φέρει το παλαιό δικαστικό μέγαρο της πόλης είναι πρόκειται. Τούτο βαραίνει με χρέος και ευθύνη όλους τους θεσμικούς φορείς, οργανώσεις και πολίτες της Βέρειας και της Ματίας. Ο Δήμος Βέρειας, ως κύριος εκφραστής της τοπικής κοινωνίας με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, διεκδικεί το πρώην δικαστικό μέγαρο. Στο όνομα αυτών, κυρίως όμως της ιστορίας, και σε συνέχεια των ήδη λυμένων αποφάσεων 261 της 25ου μήνα 2013, 352 χρόνια 2013, του Δημοτικού Συμβουλίου της Βέρειας. Ζητά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, όπως και από τον κύριο Υπουργό Οικονομικών και τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, να εισακούσει τις φωνές χρέους και ευθύνης του Δημοτικού Συμβουλίου και των εκατοντάδων πολιτών της Βέρειας, να βρουν άμεσα σε πρωτοβουλίες απέναντι από την λίστα προσεκτικής δημοσίων ακινήτων ενός από τα σημαντικότερα κτίρια της νότιας Βέρειας και να το αποδώσει κατά κυριότητα στο φυσικό φορέα του που δεν μπορεί να είναι κανείς άλλος από το Δήμο της Βέρειας ο οποίος θα του προσδώσει χρήση των ορμόνων χρήσης που θα αποφασίσει η τοπική κοινωνία μέσα από δίμηνη διαδικασία διαβούλευσης την οποία θα επικυρώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση τούτη να υποποιηθεί 1. Στον ΤΑΙΠΕΔ, 2. Στην εταιρεία ακινήτου δημοσίου, 3. Στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, 4. Στον Υπουργό Οικονομικών και 5. Στον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Επικοινωνίας. Τούτο θα πρότεινα, με τη σύμφωνη νόμια της Συμμάχου, να αποτελεί η κατακτήρια της απόφασης του. Υπάρχουν ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Λίγο να κάνουμε ένα κατάλογο. Νεστορόπουλος, Σιούντας, Γιαννουλάκης, Σοφρόνοφ, κύριε Μιλιόπουλος, πώς θα τη χαίρετε. Ναι, θα το σηκώσω μετά για να μην είμαστε ένας πίσω από τον άλλο. Α, δεν σας κάνω τους άρεσα. Κύριε Στέλλας, κύριε Γαϊτάνου. Και εσείς μην τα παίρνετε με τη σειρά, βάλτε τα ανακατεμένα, κύριε Προεδρεύοντα. Ναι, κύριε Μιλιόπουλος, μετά. Ναι, κύριε Μιλιόπουλος.
παρακαλέσω μόνο στο χρόνο να είσαστε ο κύριος Κορονάς, ο κύριος Βοργιατζίδης, τώρα αμέσως κύριε Βαμιχαλή. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω όλοι στο χρόνο σας να είσαστε σύντομοι στις τοποθετήσεις. Δεν είναι μόνο τη μία επιχείρηση να κάνουμε λίγο κατά κυριότητα, αλλά ότι υπάρχει πρόσφατος νόμος, δημόσια χρήση, που δεν θα έχουν κατά κυριότητα, αλλά για τα χρήση έως και 100 χρόνια. 90. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κύριε Νεσταρόπουλο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ας είναι καλά, κύριε Δήμαρχε, οι άνθρωποι αυτοί που αναγκαστόμαστε σήμερα να συζητάμε το θέμα αυτό. Δυστυχώς, έχει περάσει τόσο καιρός και μόνο λόγια. Θα έπρεπε, νομίζω, τον επικεφαλής παράταξής μας τουλάχιστον, να τον έχετε εδώ σε ένα φάκελο και όπως επικεφαλής με όλη την αλληλογραφία που έχετε κάνει. Γιατί μας είπατε ότι πήγατε εδώ, πήγατε εκεί, πήγατε αλλού, δεν ξέρουμε τις έγγραφες ενέργειες για να τα χρησιμοποιήσουμε ενδεχομένως για τους άλλους τις μορφές αγώνα που ενδέχεται στο μέλλον να κάνουν όλοι μαζί, βέβαια. Σε καμιά περίπτωση προσωπικά δεν συμφωνώ με την ενέργεια αυτή του ΤΑΙΠΕΔ το να εντάξει το πρώην δικαστικό μέγαρο και το νέο και να τα θέσει, δηλαδή να τα πουλήσει. Με ποιο σκεπτικό, κύριε? Το παλιό δικαστικό μέγαρο της Βέρειας είναι ιστορικότατο μνημείο, είναι σημείο αναφοράς της πόλης μας. Δεν το δεχόμαστε σαν κοινωνία, σαν προσωπικότητες, σαν οντότητες, σαν φορείς, οτιδήποτε. Δεν νομίζω να υπάρχει άτομο, φορέας στην πόλη μας που να δέχεται το να απολυθεί σε κάποιον επιχειρηματία, το συγκεκριμένο ακίνητο. Επίσης, μετά από τόσα χρόνια, τόσες αγώνες του δικηγορικού συλλόγου, θα έφτασε σήμερα να έχουμε ένα πολύ όμορφο κτίριο, ένα κόσμο, το χαρακτήριζα, που στεγάζεται το νέο δικαστικό μέλλον. Και να απολυθεί και αυτό. Δηλαδή, να το αγοράσει ένας επιχειρηματίας και μετά το Υπουργείο να πληρώνει ίδιο. Είναι πολιτική αυτή, είναι σκεπτικό αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτά. Είναι πάρα πολλά. Αλλά όσα δεν χρειάζονται, βέβαια, είναι υπέρ της νόμης του να αξιοποιηθούν. Αυτά ήδη μπορούν να αξιοποιηθούν και αξιοποιούνται. Είναι λοιπόν κάτι άλλο κρύβεται και πρέπει εδώ να μας συνδέσουμε αυτά τα πράγματα και να κάνουμε αγώνες, αγώνες και για δύναμη. Μας είπατε ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και θα βάλουμε στα στήθια μας. Δυστυχώς, μέχρι τώρα εσείς ασχοληθήκατε εκ του αποτελέσματος επιδερμικά. Πήγα εδώ, πήγα εκεί, πήγα αλλού. Οι αγώνες γίνονται αλλιώς. Οι ηγέτες, οι επικεφαλείς των πόλεων, των δήμων μπαίνουν μπροστά, κάνουν αγώνες. Τρέχουν στα δικαστήρια, ταλαιπωρούνται. Εσείς εξαπαλών ανήκουν. Εγώ δεν φταίω, εγώ δεν ήξερα. Εγώ. Δεν γίνεται έτσι. Αυτό που πρότεινε ο κύριος Κουμπουλίδης, συμφωνώ. Να πάρουμε την απόφαση αυτή για κάθε κατάρτιση του κτηρίου. Και ας έρθει όποιος θέλει, φορέας, που θα έρθει η αστυνομία και θα μας λάβει κάποια μέρα, για να πάμε κατηγορούμενοι και ας μας δικάσουν οι δικαστές. Ας τολμήσουν όποιοι δικαστές είναι αυτοί να μας καταδικάσουν. Δεν πρέπει το κτίριο αυτό έτσι να το πάρουν. Όπως φύγαν τόσα άλλα από την πόλη μας. Δεν έγινε αγώνας κανένας στην πόλη της Βέρειας, αγαπητοί μου συνάδελφοι. Έγινε κάποιος αγώνας αυτές οι υπηρεσίες που έχουν φύγει. Δεν έγινε τίποτα απολύτως. Επιδερμικά. Από όλους τους φορείς. Αλλά ο Δήμαρχος θα κινητοποιήσει τους φορείς όλους. Γιατί ο Δήμαρχος είναι ο πατέρας και η μάνα αυτής της πόλης. Ορίστε, κύριε. Σας το είπαμε. Κύριε Βρασίδη. Εμείς πάντα τα λέμε αγαπητοί μου, θέλει δυναμικές κινητοποιήσεις. Δεν γίνεται. Θέλει δυναμικές κινητοποιήσεις. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Προεδρέμοντα, αν χρειαστεί να επανέλθω. Κυρία Σοφρόνοφ, δεν πειράζει κύριε Πρόεδρε, δεν είναι το θέμα σειρά. Άκουσα με προσοχή όλους όσους μίλησαν. Και πραγματικά είδα ότι έχουν μια ιδιαίτερη θέρμη για αυτό το ζήτημα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω σε αυτή την αίθουσα. Ποτέ μα ποτέ το θέμα αυτό δεν ήρθε ως τακτικό θέμα από την ίδια τη διοίκηση του Δήμου χωρίς να υπάρχει η πίεση των φορέων και χωρίς να έχει μπει εδώ δύο και τρεις φορές πρώην μερισσίας διατάξεως από τη λαϊκή συσπήρωση. Και
ευλογήσω τα γένια μου. Εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα πραγματικά, κύριοι συνάδελφοι και κυρίες συναδέλφισσες, τούτη την ώρα περισσεύει υποκρισία. Όλοι οι άχρωμοι, άγευστοι, άοσμοι θα παλέψουν, θα αγωνιστούν, θα βάλουν τα στήθια τους, θα κάτσουν μπροστά στο δικαστικό μέγαρο το πρώην και το επόμενο και θα το υπερασπιστούν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Την πολιτική της συγκυβέρνησης που τη στηρίζεται με νύχια και με δόντια, η διοίκηση και η μείζωνα αντιπολίτευση, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτάσσει το πούλημα, ξεπούλημα, αξιοποίηση το λένε, της δημόσιας υπηρεσίας, θα την καταδικάσετε ποτέ? Περιουσίας. Ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη. Δηλαδή, κάτω από το βάρος των αμαρτιών σας τώρα, έρχεστε και βγάζετε αγωνιστικές κορώνες. Και καλά κάνετε και τις βγάζετε. Αλλά εμείς ούτε σας πιστεύουμε, ούτε σας εμπιστευόμαστε. Και απευθύνομαι στους δημότες. Λέτε εδώ, στο εισηγητικό που πήραμε, ότι γίναν από τη μεριά της του Δημοτικού Συμβουλίου ανούσιες πρακτικές. Για να αποκατασταθεί η αλήθεια, αυτές οι ανούσιες πρακτικές, όπως τις χαρακτηρίζετε, που είναι η συλλογή υπογραφών, τα συλλαλητήρια, οι διαπαραταξιακές, από τη δικιά μας την παράταξη δεν στηρίχτηκαν. Γιατί πραγματικά ξέραμε ότι δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Οι φορείς πήραν πρωτοβουλίες. Εσείς, κυρία Δήμαρχε, Δημοτική Αρχή, μείζωνα αντιπολίτευση, τι πρωτοβουλίες πήρατε? Μήπως το κάνατε και χειρότερα? Από το ΤΑΧΔΙΚ πήγε στην κτηματική εταιρεία του Δημοσίου με τις επαφές σας. Και ποια ήταν η απάντησή σας στη δημοτική κοινότητα της Βέρειας? Να πάρουμε δάνειο, έλεος, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αγοράσουμε κάτι που ανήκει στο βεριώτικο λαό. Τολμήσατε να πείτε να εξτομίσετε αυτό. Και σήμερα το θέλετε να το πάτε ακόμα παραπέρα. Να γίνει, λέτε, διαβούλευση. Να το πάρει δηλαδή, λέτε, να έρθει ο επενδυτής εδώ και να το πάρει. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις που υποστηρίζετε με νύχια και με δόντια τις υπερασπίζεστε, και αυτές και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν στόχο να ξεπουλήσουν ό,τι πουλιέται σε αυτόν τον τόπο. Δεν σας είδα να αγωνιάτε για το ξεπούλημα της ΔΕΗ, για το ξεπούλημα του ΟΤΕ, για τη δημιουργία αιωλικών πάρκων που έρχεται ο επενδυτής εκεί να θησαυρίσει. Δεν σας είδα να βγάζετε τέτοιες αγωνιστικές κορώνες. Αντιθέτως, εσείς... Ναι, αυτό είναι, κύριε Μαυροκεφαλίδη. Αυτό είναι, γιατί όλα δένονται μεταξύ τους. Αν δεν θέλετε να μιλήσω, εγώ δεν θα μιλήσω. Αντίθετα, τι κάνετε? Παραχωρήσατε το στάδιο, παραχωρείτε εκτάσεις και μιλάτε και για συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που όλα συγκλίνουν στο ίδιο. Στο ξεπούλημα και στην ιδιωτικοποίηση. Λοιπόν, εμάς ακριβώς τώρα δεν μας ανησυχεί και δεν μας προβληματίζει μόνο η λίστα του ΤΑΙΠΕΔ που έχει, η λίστα της κλιματικής του Δημοσίου, ναι, που έχει το πρώην και τον ίν δικαστικό μέγαρο. Μας ανησυχούν και όλα τα άλλα τα ακίνητα, δασικές εκτάσεις, οικίματα, αγροτικές εκτάσεις και δεν θυμάμαι, 14-15 τον αριθμό, για τα οποία κανείς δεν βγάζει άχνα. Άχνα! Λοιπόν, αυτή είναι η ανάπτυξη την οποία πρεσβεύετε. Να ξεπουλήσετε ό,τι ανήκει στο λαό, να το πάρουν κοψοχρονιά επενδυτές, όμιλοι, ιδιώτες και να ξαναθησαυρίσουν από τη λειτουργία του σε βάρος του λαού. Χρειάζεται λοιπόν, και το ξαναλέω, εμείς δεν έχουμε ευθέως καμία... Με όλο το σεβασμό, κύριε Πρόεδρε, αλλά είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό, αλλά όλο σοβαρό, λοιπόν, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη
στη Δημοτική Αρχή για τις ενέργειες τις οποίες θα κάνει. Το λέμε ευθέως. Εμείς το μόνο που εμπιστευόμαστε είναι ο Βεργιώτικος λαός. Αυτός με τον αγώνα του, με την πάλη του, με την αλλαγή των συσχετισμών σε τοπικό, περιφερειακό, κεντρικό επίπεδο μπορεί καταρχήν, λέμε, να εμποδίσει το ξεπούλημα και στη συνέχεια με πιο ευνοϊκές συνθήκες να ανοίξει το δρόμο για άλλη ανάπτυξη και να διεκδικήσει και να πάρει στα χέρια του ό,τι περιουσία του ανήκει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σιούδες, ο κύριος εκπρόσωπος των πολιτών έκανε μια αναδρομή για κάποια πράγματα που έπρεπε να κάνει η Δημοτική Αρχή και δεν τα έκανε. Έχει την ευθύνη η Δημοτική Αρχή. Η κυρία Δήμαρχος μας είπε εδώ ότι έκανε σωρία ενεργειών. Αποτέλεσμα μηδέν. Όμως αυτά είναι στο παρελθόν. Σήμερα τι κάνουμε. Πρέπει να γίνει σήμερα μια νέα αρχή με την πρωτοβουλία αυτή που πήρε η κίνηση αυτή των πολιτών και να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Με τη συλλογή χιλιάδων υπογραφών που απαιτούνται, όπως λέει η Δήμαρχος, πολιτών και υποστήριξη φορέων, για να πάει μια επιτροπή τι θα γίνει και αν είναι δυνατόν να κάνουμε και κατάληψη. Ό,τι ενέργειες, να κάνουμε όμως κάτι. Όχι μόνο αποφάσεις που δεν υλοποιούνται, που δεν γίνεται καμιά περαιτέρω ενέργεια. Για να γίνει αυτό όμως, κάποιος πρέπει να τους εμπνεύσει, τους πολίτες. Μέχρι σήμερα, κυρία Δήμαρχε, εσείς ως Δήμαρχος και εμείς ως Δημοτική Αρχή δεν μπορέσαμε. Δεν μπορέσαμε να τους εμπνεύσουμε. Εσείς ως Δήμαρχος, λέω, και εμείς ως Δημοτική Αρχή. Συμφωνώ τελικά με το κείμενο που ανέμενε ο κ. Μαυροκεφαλίδης, αλλά πρέπει να είμαστε πιο δραστήριοι. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άνθρωπος είτε εντός αιθούσης, όπως είπε η κυρία Δήμαρχος, είτε εκτός αιθούσης, που να μην συμφωνεί με αυτά που μας είπε ο κύριος Κουμπουλίδης. Σίγουρα, κυρία Δήμαρχε, σηκώσατε ένα βάρος το οποίο δεν έπρεπε να το σηκώσετε μόνοι σας και το οποίο δεν είχε τα αποτελέσματα που θα έπρεπε να είχε. Νομίζω ότι θα πρέπει, πέρα από μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πέρα από μια συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής, η οποία θα συντονίζει από εδώ και πέρα όλες τις κινήσεις και τις ενέργειες, νομίζω ότι θα πρέπει βουλευτές του νομού, ο περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης και όλη η μια διαπαραταξιακή επιτροπή να κλειστεί ένα ραντεβού με τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, τώρα πέθανε και πρόσφατα, δεν ξέρω αν μπήκε καινούριος μέχρι στιγμής, δεν το ξέρω, τους αρμόδιους υπουργούς, να ζητηθεί η απένταξη του συγκεκριμένου κτηρίου. Και όπως είπατε, αυτό έγινε στην Κεσαριανή, εγώ θα πω έγινε και με το Λευκό Πύργο, και ο Λευκός Πύργος απεντάχθηκε, γιατί ήταν και αυτός μέσα στα... Αλλά όλα αυτά θέλουν ένα συντονισμό και μία ιδιαίτερη πίεση. Να αναλάβουν το βάρος και οι τοπικοί βουλευτές και ο Αντιπεριφερειάρχης και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Να συνεχιστεί η συλλογή υπογραφών, γιατί είδα ότι ατόνισε, κάποιος πρέπει να το συντονίζει αυτό. Και εφόσον γίνουν όλα αυτά, τα ξαναλέμε. Κάνοντας μια αναδρομή πριν 30-35 χρόνια, όταν μετήχα τότε ως μέλος της σοσιαλιστική νεολαία της χώρας, κορούσαμε μια αφίσα που έλεγε «Πολίτε ηλικιάζεται σε τιμή ευκαιρίας πληροφορίες ενός». 35 χρόνια μετά, έφτασε για τον ίδιο μου τον τόπο να βλέπω ένα κτίριο ύψης της ιστορικής και πολιτισμικής αξίας
να κινδυνεύει να απολυθεί σε έναν ιδιώτη επενδυτή. Λυπηρό το φαινόμενο, αλλά όχι ανεξήγητο πολιτικά. Είναι αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που εφαρμόζονται στην κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να σε αφήνει να στυλιτευτεί και να καταγγελθεί. Αυτό κάνουμε ως πολίτες και ως δημοτικός σύμβουλος. Από εκεί και πέρα, συντάσσομαι με την λογική και με τις ενέργειες που έχει βάλει η Δήμαρχος, θέτω τον εαυτό μου σε αυτή την προσπάθεια και όσον αφορά τη συλλογή των υπογραφών και μέσω φορέων συνδικαλιστικών ή οποιοδήποτε άλλο συμμετέχω, αυτό εφόσον συγκροτηθεί κάποια ομάδα, είμαι διαθέσιμος να συνεισφέρω πάνω σε αυτό και από αύριο μάλιστα δυναμικά, δεν πρέπει να αποκλειστεί καμία μα καμία μορφή ενέργειας. Έχω μπροστά μου ένα δημοσίευμα της θεσινής ελευθεροτυπίας, πυρομαδών στο ΤΑΙΠΕΔ για την ΕΙΑΦ και για το αεροδρόμιο των Χανίων. Και κάπου αλλού υπάρχουν ανάλογα προβλήματα, ξεπουλείται δημόσια υπηρεσία, περιουσία ανά την Ελλάδα, υπάρχουν αντιδράσεις αλλού συγκροτημένες, αλλού ασύμμετες. Το ζήτημα είναι τι πρέπει να κάνουμε εμείς εδώ, χωρίς να μονοπολείται το ενδιαφέρον και η επαναστατικότητα και η διάθεση από κανέναν και από καμία παράταξη και από κανέναν πολίτη. Θέλουμε να εισφέρουμε πάνω σε αυτό και να συνεισφέρουμε. Οι ενέργειες, οι σημαντικότεροι των ενεργειών, θεωρώ ότι πρέπει να είναι η συγκέντρωση των υπογραφών όπως το έθεσε η Δήμαρχος. Θα πρέπει να γίνει ουσιαστικά από αύριο ένα νέο ξεκίνημα, ώστε όποιες επιστολές, όποιες παρεμβάσεις γίνουν. Και εκεί θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και από τον ηγέτη της αντιπολίτευσης από την, που αποτελεί την δημοτική, την αξιωματική αντιπολίτευση στο Δήμο, τον οποίο δεν τον βλέπω να συμμετέχει στα συμβούλια ή να έχει λάβει και καμιά ιδιαίτερη θέση, γιατί γίνανε και κάποιες άλλες επιθέσεις όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Ως όφιλε, είναι κυβερνητικός βουλευτής και οφείλει να απολογηθεί στους πολίτες της πόλης για αυτές τις επιλογές και αν συμφωνεί ή αν διαφωνεί και αν διαφωνεί τι ενέργειες πρέπει να κάνει. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι άλλες δυνατότητες έχουμε εμείς να παρέμβουμε. Νομίζω ότι επειδή ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, ότι πρέπει να γίνει μια κοινωνιακή καμπάνια, πρέπει να μετάσχουμε σε τηλεοπτικές εκπομπές όπου δίνεται δυνατότητα, η Δήμαρχος, αντιπροσωπεία πολιτών, πρέπει το θέμα να δημοσιοποιηθεί. Για να έχουμε αποτέλεσμα πρέπει να φτάσει και στα κέντρα εξουσίας και πρέπει να φτάσει με δυνατή, καθαρή και ενωτική φωνή. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ζητήματα. Για μένα είτε υπογραφές είναι μηδέν, είτε υπογραφή είναι μία, είτε υπογραφές είναι χιλιάδες. Πραγματικά πιστεύω ότι κάτι τέτοια ζητήματα είναι καθαρή διεκδίκηση και ευθύνη της Δημοτικής Αρχής να προσπαθήσει να τα λύσει και να τα κρατήσει στον τόπο της. Είναι μια εποχή όπου οι πολίτες είναι πραγματικά κουρασμένοι και πραγματικά όταν έχουμε να λύσουμε το βασικό τους πρόβλημα που είναι τα οικονομικά, δεν ξέρω κατά πόσο τους μένει χώρος, κουράγιο και ενέργεια να ασχοληθούν με κάτι διαφορετικό. Και ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο θα ήθελα να δείξω και έχω παρατηρήσει είναι ότι σε κάτι τέτοια κτίρια κοιτάμε κυρίως να γίνονται πολιτιστικές δράσεις. Ενώ κάτι το οποίο απουσιάζει από τους Δήμους και στους περισσότερους Δήμους της Ελλάδος είναι το γεγονός να φέρουμε στους τόπους μας οικονομικές κρίσεις. Πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τέτοιου είδους κτίρια. Εφόσον αφήνει σε εμάς, να μας δώσουν κάποια χρήματα. Η ΒΕΙΑ έχει ένα πνευματικό σταθμό. Ίσως θα μπορούσε να δει στο κτίριο να χρησιμοποιηθεί για να γίνει ένας δεύτερος πνευματικός σταθμός ή κάτι οτιδήποτε. Καταλαβαίνω την ιστορική αξία του κτιρίου, αλλά δεν νομίζω ότι χρησιμοποιώντας τους για κάποιους οικονομικούς πόρους δεν μπορούμε να διαφυλάξουμε την ιστορικότητα του κτιρίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξεκινώντας την τοποθέτησή μου για το θέμα και να μου επιτρέψει το αγαπητό ανθρώπινο δυναμικό ότι για μας δεν έσκασε σαν βόμβα η είδηση για το παλιό και το νέο δικαστικό μέγαρο. Ήτανε, σύμφωνα με την πολιτική που προωθείται, ήταν αναμενόμενο. Αυτό έτσι μια συνεχίζοντας. Πραγματικά, μένω έκπληκτος εδώ από κάποιες τοποθετήσεις της Δημάρχου συγκεκριμένα. Όσον αφορά ότι ακόμα και τώρα, μέσα από την κουβέντα της, προσπαθεί να δώσει το θέμα μας, μάλλον να κάνει μια παρέτηση, είναι ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας, για να μην επιχειρηθεί να με διακόψουν, και μέρος της δημόσιας περιουσίας
είναι αυτά τα δύο τα κτίρια. Συνεχίζοντας, να δώσει την πολιτική που εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση, αναφέρω σε μια σειρά συγκεκριμένων κυβερνητικών παραγόντων, οι οποίοι αυτοί είναι αποφάσισαν το ξυπούλημα. Και θα πάμε να πούμε δηλαδή να κάνουμε μια επιτροπή να μην μας το ξυπουλήσουν, μα αυτοί οι ίδιοι παίρνουν τις αποφάσεις. Που χαρίζει δημόσια κτίρια εκτάσεις στο μεγάλο κεφάλαιο. Και δεν είναι μόνο τα δύο αυτά που μιλάμε. Θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τα υπόλοιπα. Έχουμε δασική έκταση, έχουμε κόπεδα, έχουμε κάποια κτίσματα. Αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι και το σχολείο αυτό που ανοίξει το Υπουργείο Οικονομικών και θέλουμε να πάμε το κτίριο, το Μουσείο Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, επίσης και από άλλους συμβούλους, ή να πάμε να δούμε σε επαφή με τον κύριο Τσαρδαρίδη. Δεν ξέρω, μα αυτή δεν είναι που αποφασίζουν, το ξαναείπα, δεν επικαλούμαστε εδώ το λύκο που θα δει να σώσει τα κατσίκια, που μάλλον θα τα φάει τα κατσίκια. Και τελειώνοντας, μετά από μια κουβέντα 15 λεπτών και δεν ξέρω και σύμφωνα τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, τι λέει η κυρία Δήμαρχος, ότι στρίβει τώρα δια το αραβόνος δηλαδή, να διαβοληθεί κι άλλο το θέμα, να συζητηθεί κι άλλο, να μαζευτούν υπογραφές, τώρα πρέπει να αποφασίσουν. Και αν υπάρχουν τα κότσια από την πλευρά της δίκαιης του Δήμου, να ανοιχτεί αυτό το κτίριο, αυτό το ιστορικό κτίριο και να παραδοθεί στο λαό της Βέρειας, όπως άλλωστε ζητάνε και οι φορείς. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σκολωνάς, ναι κύριε Προεδρεύοντα, αισθάνθηκα κύριε Προεδρεύοντα και από το καθήκον ως δικηγόρος και ως πολίτης αυτής της πόλης να πω δύο λόγια για το θέμα αυτό. Καταρχάς θα ήθελα να ξεχωρίσω το θέμα σε δύο κομμάτια. Ένα είναι το παλιό δικαστικό μέγαρο και ένα είναι το νέο δικαστικό μέγαρο. Όσον αφορά το παλιό δικαστικό μεγάλο, πραγματικά κύριε Σόφερ πρόκειται για ένα ιστορικό μνημείο, το ιστορικότερο μνημείο της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας. Και το λέω αυτό με αφορμή μια φωτογραφία που έχει προχωρήσει στους δικηγόρους στα 100 χρόνια του 2013, στο οποίο φαινόταν πριν 100 χρόνια όταν αποτελεώθηκε η Βέρεια, ότι όλοι είχαν μαζευτεί στην πλατεία του δικαστικού μεγάλου. Δηλαδή μιλάμε για ένα σημείο, μια τοποθεσία ανάλογη, ας πούμε, ένα τραβηγμένο αυτό με το Σύνταγμα και την Βουλή των Αθηνών. Δηλαδή, θα πουλήσουμε, θα ξεπουλήσουμε το δικό μας συντάγμα. Αυτό ζητούμε εδώ πέρα, κύριε. Δεύτερο, είναι πολύ ακουστή ότι λαϊκίζω λίγο, αλλά είναι πραγματικότητα. Οι καφετέρια που πήγαν γύρω από το δικαστικό μέγαρο, επειδή ήταν ένα ιστορικό μνημείο για να ανοίξουν και για να πάρουν άδεια, θα έπρεπε να πάρουν άδεια από την αρχαιολογία. Αυτή τη στιγμή, αυτές οι υπηρεσίες, όταν ένα μέγαρο ξεπουλείται, τι κάνουν. Δηλαδή, στον απλό πολίτη, ο οποίος ανοίγει μια καφετέρια ή ένα μαγαζί, ζητάμε τα πάντα, εσύ θα ξεπουλιέται το ιστορικότερο μνημείο της πόλης. Εμείς θα διαφορούμε και στηρίζουμε αδιάφορα. Όσον αφορά το δικαστικό μέγαρο, εγώ θεωρώ ότι υπογραφές και πολιτικές πιέσεις είναι καλές, αλλά ως ένα σημείο. Αυτή τη στιγμή το θέμα, επειδή είναι κοινωνικό, πρέπει να διεκδικηθεί κοινωνικά το θέμα. Θα πρέπει καλές πολιτικές πιέσεις να έρθει ο Δήμος σε μια νέα επαφή με τον Δικηγορικό Σύλλογο και να δούμε τι θα κάνουμε όσον αφορά την διεκδίκηση πλέον στο νομικό κομμάτι. Δεν θα πρέπει μόνο δικηγόρους για άμυνα, αναφέρομαι στην περίπτωση για τρασπούς, πρέπει να παίρνουμε και δικηγόρους για επίθεση. Έτσι, αυτή τη στιγμή πρέπει να επιτεθούμε. Το θέμα έχει φτάσει όπως το θέλει. Πάμε τώρα στο νέο δικαστικό μέγαρο. Πρόκειται όντως για ένα σωλήδι που είπατε, κύριε Βεστερόπουλε. Παρ' όλα αυτά, το σωλήδι αυτό μετά από εγκαινή, που εγκαινιάστηκε, ανέβηκε και αυτό στην ιστότητα υπέρ. Εδώ και ένα χρόνο το δικαστικό μέγαρο λειτουργεί, και παρόλα αυτά, εδώ και ένα μισή χρόνο λειτουργεί, ακόμα δεν υπάρχει κηλικείο. Ακόμα το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει τρέξει το διαγωνισμό για κηλικείο. Δηλαδή, φανταστείτε, οι άνθρωποι. Και το κηλικείο δεν το λέω ότι είναι κάτι για να πει καφέ. Είναι ένα χώρο ο οποίο οι συμβόλαιε στου πολίτε, λόγω του άγχου τη δίκη, μπορεί να προκαλέσει κάποια επεισόδια. Δεν μπορεί ένα άνθρωπο να πάει να πιει ένα ποτήρι νερό, αν πάρει κάτι. Εκεί να παίρνει το κηλικείο. Δηλαδή, δείτε πόσο προχειρότητα. Παραδίδουν ένα δικαστικό μέγαρο χωρί κηλικείο, χωρί πρωτοτυπίε. Παρ' όλα αυτά όμω βιάζονται, γιατί δεν το ξεπουλήσουμε. Δηλαδή, υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πρέπει η βούλησή μα να είναι άκρως επιθετική και για τα δύο. Οικήματα. Ειδικότερα εγώ, επειδή με πονάει το παλιό δικαστικό μέγαρο, αισθάνομαι ότι εκεί πρέπει να δώσουμε ακόμα περισσότερη σημασία, γιατί υπάρχει πρώτα για ένα ιστορικό μνημείο και πρέπει επιτέλους να δούμε στην επίθεση. Δεν έχω κύριε Γοργιαζή. Ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ. Καταρχήν θα συμφωνήσω με την τοποθέτηση του κυρίου Κορονά, την οποία θεωρώ πολύ καλή ως το κομμάτι που λέει επίθεση. Από εκεί και πέρα, εγώ θα μιλήσω αυτή τη στιγμή με εκδική ιδιότητα,
καταρχήν για ποιος μέλος του Μαρχιακής Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου συμμετείχαν με μέλος μας στο δίκτυο δράσης αυτών των φορέων. Ήταν ο κύριος Ουσουζίδης, στον οποίο αναθέσαμε και συμφωνήσαμε το περιεχόμενο όλων αυτών που κατέθεσε. Άρα δεν τίθεται θέμα, προφανώς και είμαι σύμφωνος με αυτά που έχουν υποθεί. Θεωρώ ότι η Δήμαρχος έχει κάνει πάμπολες ενέργειες για αυτό το κομμάτι. Ελπίζω να η συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πάρθει, αν θα είναι αυτή που διάβασε ο κ. Κεφαλίδης ή κάποια άλλη παραπλήσια, να βοηθήσει αυτό το έργο. Αλλά θέλω να μην ξεχνάμε κάτι. Τυχαίνει να έχουμε τρεις βουλευτές από τους 153 που αποφασίζουν σήμερα για την τύχη της χώρας. Δεν είναι δυνατόν εδώ μέσα να ακούνε καταγγελίες για τη Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή και να μην βλέπουν το προφανές. Ευχαριστώ. Δύο λόγια, κύριε Πρόεδρε. Για την ιστορία να πω ότι δεν προέκυψε ο προβληματισμός και η αγωνία και των δύο κτηρίων που θα κάνουν αναφορά στο παλιό δικαστικό μέγαρο. Προέκυψε πολύ νωρίτερα πριν καν υπάρξουν τα μνημόνια που στη ζωή μας. Η αρχική παραχώρηση φιλοξενίας για το Μουσείο Εκθέτας είναι πενταετία, 2005-2010. Είχαμε την αγωνία αν το Πανεπιστήμιο θα ανανεώσει λοιπόν την φιλοξενία. Και τότε λοιπόν άρχισε να θεμελιώθηκε και εκτελούν το έργο του νέου δικαστικού μεγάλου και σκεφτήκαμε σαν πρώτη επιλογή φιλοξενίας το δικαστικό μέγαρο. Έτσι. Όμως αργότερα, από δύο χρόνια, μας προέκυψε τα κοινωνία. Ανάγκησε λοιπόν να έχουμε δεδομένα. Επανακαθορίζουμε λοιπόν την προοπτική ή την επιλογή ή την πρότασή μας προς τον κύριο Τσολάκη. Αναφέρεται τι έγινε λοιπόν. Σε αυτό το διάστημα, πολύ πριν το 10 από την πρώτη δημοτική περίοδο που είχαμε στην ευθύνη, η Δήμαρχος έκανε αλλεπάλληλες προσπάθειες. Έτσι, αυτό και την ιστορία για να μην αργούμε μερικά πράγματα. Βεβαίως αργότερα ακολούθησε ό,τι ακολούθησε λοιπόν και είμαστε σε ένα νέο περιβάλλον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό. Εγώ θα ήθελα λοιπόν τον κύριο Κομπίδη, τον αγαπητό φίλο, ο οποίος υποθέτω έχει την ευθύνη σύνταξη του κειμένου, να πω λοιπόν ότι κάνει μια αναφορά στην πρώτη πρόταση από τον Απρίλιο του 2013 που είχαμε τα εγγένεια του νέου δικαστικού μεγάλου, μάθαμε και δημοσιοποιήσαμε την ένταξη των δύο κυρίων στα υπέρ. Φαντάζομαι ότι δεν εννοείται την αποκλειστική πληροφορία, αν είχατε να την είχατε επικοινωνήσει όλοι μας. Το μάθαμε όλοι τον ίδιο χρόνο από το διαδίκτυο. Και βεβαίως έχετε προβεί σε πάρα πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι άδικο, εάν δεν το σχολιάσω, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ως κυρίαρχο σώμα δεν μιλά μόνο εξ ονόματος των 250 υπουργών, μιλά εξ ονόματος και αυτών, αλλά του συνόλου των δημοτών, που είναι 66.000 και βεβαίως και άλλων 10.000 των δημοτών. Αυτή την ευθύνη θεσμική έχει, αλλά το χρέος έχει. Μιλάμε εξ ονόματος όλων. Βεβαίως μπορείτε λοιπόν και πολύ καλά κάνετε να ελέγχετε, να εγκαλείτε μερικές φορές το Συμβούλιο, αλλά δεν το προσλαμβάνω λίγο ως μειωτικό να λέτε ότι εμείς είμαστε περίπου ένα παρακολούθημα λοιπόν της πρωτοβουλίας που έχετε αναλάβει. Το Δημοτικό Συμβούλιο και αγωνιά και προσπαθεί λοιπόν να είναι μπροστά στα πράγματα και να προσπαθεί για τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Σας είπα λοιπόν ότι πολύ νωρίτερα, 2008 και 2009 γινόταν κουβέντα στην διοίκηση του νομικού προσώπου, λεγόταν τότε λοιπόν του Μουσείου Εκπαίδευσης. Και βεβαίως έπαιρνε προβληματισμός. Βλέπαμε να εξελίσσεται το δικαστικό μέγαρο και λέγαμε λοιπόν το διεκδικούμε σε ανύποπτο χρόνο, όταν δεν είναι το θέμα. Λοιπόν, επομένως, στον κλάδο που με αναλογία ρευτέ, κύριε Κουκουλίδη, δεν θέλω να με ξέγεται για μερικηρία, από τη μία, η ικανότητα, η έλλειψη λοιπόν αντίληψη του πρακτέρου. Ευχαριστώ. Κύριος Πλασουχίδης. Κύριε Πρόεδρε, μια διευκρίνηση. Καταρχάς, θα ζητήσω συγγνώμη που παρεντεύει τον όμιλο σου συνάδελφος. Αλλά το έκανα επειδή βρέθηκα δύο φορές τυχαία, όλος τυχαία επειδή δήμαρχο
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ακούγοντας πολλά από αυτά που διάβασε ο κ. Σουπολίδης, μου ήρθαν στο μυαλό κάποια πράγματα. Έτυχε δύο φορές τον έφυγα με κλίματος στον κ. Ρουμπακιώτη και στον γραμματέα του Υπουργείου. Τη δεύτερη φορά ο κ. Ρουμπακιώτη δεν ήθελε να μαζευτεί κιόλας και η κλίμα του δυναμικά απέτυσε και τον είδαμε. Και ενώ μας είπε για 5 λεπτά, μια ώρα η δήμαρχος του έλεγε ένα σωρό πράγματα. Από αυτά που λόγω του είπε ο θυμάμαι στο τέλος, που του είπε αυτό είναι των δημοτών της Βέλειας. Όλοι, το Δημοτικό Συμβούλιο και όλη η κοινωνία ανησυχεί. Και στο τέλος του, δεν τα θυμάμαι όλα, το τέλος του είπε ότι θα έχετε και ευθύνη όσο πολύ σχετικά να μας το παραχωρήσετε, διότι αυτό θα καταστραφεί και θα έχετε ευθύνη. Ενεργήστε όσο είναι καιρός για να προλάβουμε να μην καταστραφεί το πτήριο. Αυτά ήθελα να τα πω διευθυντικά. Και συγγνώμη για την παρέμβαση. Τελειώσατε, κύριε Πρασκήτη. Κύριε Γουλή, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πιστεύω θα είστε πιο σύντομα. Ναι, προχωρήστε λίγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρασκήτη. Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι ενώ βλέπουμε το λύκο, ψάχνω τον τωρό. Τι θέλω να πω με αυτό. Ο λύκος φυσικά μπροστά μας είναι το ΤΑΙΠΕ, είναι η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Δεν θα ήθελα, μιλώντας με πολιτικούς ποδοσφαιρικούς όρους, να ρίξουμε για ακόμη μια φορά την μπάλα στην κερκίδα. Η κλεψίδρα της ζωής των δημόσιων κτηρίων έχει γυρίσει προπολού και τελειώνει. Η συλλογή υπογραφών φάνηκε ότι δεν απέδωσε, διότι οι 286 υπογραφές που μαζεύτηκαν από το Δίκτυο Δράσης Φορέων Μαθίας ήταν για να εισηχθεί το συγκεκριμένο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ψηφιστεί αυτό από εσάς σήμερα. Και όχι για να το πάμε στο ΔΙΝΕΚΕΣ και από τα υπέρ πήγε στην εκτιματική υπηρεσία του Δημοσίου και από εκεί στον επιχειρηματία και μετά θα πούμε «Αχ, δεν προλάβαμε» να μαζεύσουμε τις υπογραφές και να κατέβουμε στον Υπουργό. Αυτά τα οποία λέει φυσικά ο κ. Πλασοχίδης και η υπόλοιπη κυρία Δήμαρχος, ότι έκανε επαφές με υπουργούς και με στελέχη υπουργείων και γραμματείς και υπουργούς, δεν τα αφισβητούμε. Απλά λέμε ότι οποιαδήποτε δημοτική αρχή, σημερινή και αυριανή, δεν μπορεί να πάει κάτω στον υπουργό, ο οποίος τότε π.χ. ήταν ο Ρουμπακιώτης και έχει αλλάξει, και να λέμε, ξέρετε, θυμάστε την δήμαρχο κ. Σουτζόγλου, θυμάστε τον υπουργό, ξέρετε τι είχαν πει, αυτό και αυτό. Αυτό δεν νοείται ότι είναι η επιμέλεια που θα έπρεπε να υπάρχει για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Τι ζητάμε λοιπόν σήμερα, όλοι μας, ας κατέβουμε μονιασμένοι, εκπρόσωποι από το δίκτυο δράση πορεύει με αυτές που έχουμε καταθέσει το αίτημα, εκπρόσωποι από το Προεδρείο διαπαραταξιακά, μία απόφαση που να λέει το απλό απλούστατο. Δεν χρειάζεται να μαζευτούν ούτε 500.000 υπογραφές. Πολύ καλά είπε ο επίσης φίλος μου κ. Παπακεφαλίδης, ότι ο Δήμος εκπροσωπεί 66.000 δημότες. Θα αφισβητήσει κανένας μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που θα βγει σήμερα και θα ζητά για χρήση πολιτισμού εγγράφως την απόφαση να την επιδώσουμε στα χέρια του και όποιος υπουργός και αλλάξει και όποια δημοτική αρχή και αν αλλάξει να υπάρχει ένα έγγραφο αίτημα το οποίο θα απαιτεί η τοπική κοινωνία να μην αγγίξουν την ιστορία της, να μην αγγίξουν τον πολιτισμό της. Αυτό το απλούστατο ζητάμε λοιπόν και αυτό το απλούστατο προτείνουμε σε ενίσχυση του αιτήματος. Θεωρώ απαράδεκτο να αλλάξει την εισήγηση, να προταθεί να υπογραφεί ένα κείμενο το οποίο είναι ακριβώς το κείμενο που δόθηκε για συλλογή υπογραφών και δεν υπογράφηκε. Το κείμενο που διάβασε ο κ. Μαυροκεφαλίδης έχει ακόμα πρωτοκόλλο 36451, ημερομηνία 10/7/2013. Αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα μας στέκεται για ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο ένα πρωτοκολλημένο υπηρεσιακό έγγραφο του Ιουλίου. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι ενώ στα έγγραφα που προσκόμισε η κυρία Δήμαρχος με τις υπογραφές του Οικονομικού Επιμελητηρίου που τις πήρε ο κ. Τσιλογιάννης, του Συλλόγου Κρασιατών που πήρε η Δήμαρχος, κάτω γράφουν για χρήσεις πολιτισμού. Και αυτό απαλήφθηκε σήμερα. Η απόφαση όμως που πήρατε τον Ιούλιο λέει να αποφασιστεί η χρήση. Πότε, υπογραφές και μετά από 6 μήνες ξαναρχόμαστε? Όχι. Το αίτημά μας είναι ξεκάθαρο. Όλοι μαζί, διαπαραταξιακά.
και εκπρόσωπος στο δίκτυο δράσης φορέων, που θεωρούμε ότι έχοντας κάνει το αίτημα θα είμαστε και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, όπως είστε και εσείς βέβαια, θεσμικά όμως εσείς. Να πάρουμε απόφαση για απένταξη, όπως είναι το αίτημα μας ακριβώς, κύριε Πρόεδρε. Απλά το ενισχύω. Απόφαση για απένταξη των δύο κτηρίων νέου δικαστικού μεγάλου και πρώην δικαστικού μεγάλου του Ινστιτούτου ΤΑΙΠΕ, χρήση πολιτισμού όπως αποφάσισε ομόφωνα η δημοτική κοινότητα Βέρειας και το έγγραφο του Δήμου αυτού που μόλις σας διάβασα και έχει μαζέψει υπογραφές για χρήση πολιτισμού, και εφόσον πάρουμε θεωρώ ότι θα πάρουμε την έγκριση από τους αρμόδιους, ωραία, προσωρινά, όπως είχε κάνει το αίτημα η Δήμαρχος και εγκρίθηκε, προσωρινά, κάντε χρήση ως Δήμος αυτό έχει ανάγκη για πολιτισμό και να βγούμε με μια ωραία εκδήλωση, όλοι οι δημότες και οι φορείς, να ανοίξουμε το πρώην δικαστικό μέγαρο και να εγκατασταθούν μέσα φορείς για χρήση πολιτισμού και να υψώσουμε και πάλι την ελληνική σημαία σαν δημόσιο κτίριο. Αυτή και μόνο μπορεί να είναι απόφαση σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέρειας. Ευχαριστώ. Πρώτος κύκλος των ομιλιών έχει κλείσει. Ασφαλώς πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν ενδεχομένως και δημιουργίες. Εκείνο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να κόψουμε τις γονές όλες, διότι τότε θα πρέπει να θυμηθούμε ότι είπε ο Ζουράδης όταν κόβουν οι γονές και δεν είναι τεμπτό να το αναφέρω εδώ. Το ζήτημα βεβαίως είναι πολιτικό, το ζήτημα βεβαίως ισχύει και ο φόβος, μια και είπα σημαντικά ότι ο φόβος υπάρχει να πουληθεί και αυτό το κτίριο, γιατί όλοι τα σπίτια, τα σπίτια έτσι εδώ θα μας τα πάρουν βέβαια, έτσι όπως πάνε. Το ζήτημα είναι πολιτικό και είναι και χρειάζεται μια συνεχής και αδιάρρητη προσπάθεια και παρουσία, έτσι ώστε το θέμα να μην υφεθεί, να μην παρεθεί ποτέ. Με αυτή τη λογική λοιπόν, το ζητούμενο είναι μια παράκληση του Προεδρείου, είναι να επικεντρώσουμε ιδιαίτερα τις δευτερομηνίες ενδεχομένως στις προτάσεις για το τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι, υπάρχει μια πρόταση την οποία κατέγραψε ο κ. Παπαδημαντίδης. Δεν διαφέρει σε ερωτησμένα σημεία, θα τα προφέρουμε. Ναι, θα τη διαβάσω. Δεν τη διαβάσατε, κύριε. Λοιπόν, παρακαλώ. Δευτερομηλίες. Είναι δημοτική πρόγραμμα. Δεν είναι δημοτική πρόγραμμα. Παρακαλώ. Δεν θέλω να αφήσετε να περάσει έτσι, γιατί είχα σημειώσει εδώ να το αναφέρω αυτό που είπε ο κύριος Γιαννουλάκης. Σε αυτόν τον νομό και σε αυτόν τον τόπο δεν υπάρχει μόνο ένας Δήμος και δεν υπάρχουν μόνο φορείς που γίνει σε αυτόν τον Δήμο. Υπάρχουν και κάποιοι που έχουν θεσμικό ρόλο. Και εγώ το είχα σημειώσει εδώ με ερωτηματικό. Αν υπάρχουν βουλευτές, αν υπάρχει νομάρχης, περιφερειακός φορείς, αν υπάρχουν κάποιοι εμπάσχη περιπτώσει που έχουν κάποιους θεσμικούς ρόλους που θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν επίσης για αυτό το ζήτημα. Και που ενδεχόμενα έχουν πολύ καλύτερα περάσματα από όλους εμάς που εδώ ταλανιζόμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτούς τους χώρους. Θα τους έλεγα περίπους, τι βγάζουν. Λοιπόν, άρα θεωρώ ότι πρέπει και κάποιοι άνθρωποι ακόμη να ασχοληθούν και κάποιοι άλλοι ασχοληθούν. Θέλω να απαντήσω. Το ότι αυτή την πολιτική την καταδικάζουμε των ξεπουλημάτων είναι στην απόφαση 261. Άκουσα πάρα πολλά. Και έχω μια τεράστια υπομονή και το ξέρετε. Αλλά υπάρχει απόφαση για τα ξεπουλήματα η 261. Το αν έγινε με πρόταση της κυρίας Ομπρών, δική μου, του Τζαμίκου ή του Παπαδόπουλου ή του Θεοδωρίδη, δεν έχει σημασία. Υπάρχει μια απόφαση τάδε. Έτσι. Λοιπόν, τέθηκαν κάποια θέματα για τα οποία, όπως μου είπε και χθες το βράδυ ο κ. Παυλής, θα ήθελα να απαντήσει και ο ίδιος. Όπως τα στάδια κτλ. Κτλ. Δεν είναι του παρόντος, αλλά νομίζω ότι στο επόμενο συμβούλιο που θα έρθει θα απαντήσει με πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Κλείνω λοιπόν λέγοντας το εξής. Σήμερα
βλέπουμε ένα κομμάτι του συντήματος, που είναι το ιστορικό κτίριο και το καινούργιο κτίριο. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα για αυτή την πόλη και θα πρέπει να ομονοήσουν όλοι και να το δουν πάρα πολύ σοβαρά. Ένα θέμα το οποίο αφορά το επάνω κομμάτι της. Το επάνω κομμάτι της, το οποίο έτσι ή αλλιώς για τον ΑΕΠ τα λόγω νεκρών δεν έχει τις χρήσεις που θα μπορούσε να έχει. Παρότι διαθέτει και τεράστιους χώρους και θα πρέπει να ανοίξουμε και το κεφάλαιο συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας κλπ. Κλπ. Και να δούμε τι μένει γενέστε και με άλλα θέματα. Αυτό όμως δεν είναι το παρόν. Είναι ένα όραμα, είναι ένας στόχος, είναι κάτι το οποίο πρέπει να σχεδιαστεί για αυτή τη χώρα. Πρέπει να ασχοληθούν όμως και άλλοι άνθρωποι. Αρκετά βράσαμε στο ζουμί μας εδώ πέρα, για να έχουμε ίδιο ευθύνης, για μία ακόμη φορά, εγώ θα το αναλάβω. Λοιπόν, υπάρχουν θέματα του μέλλοντος, που είναι και χρονοβόρα, γιατί έχουν αλλαγές κρίσης, έχουν πολλές διαδικασίες. Ας μην απλοποιούμε τόσο τα πράγματα. Δεν είναι μόνο το δικαστικό μέγαρο, είναι και άλλο. Λοιπόν, εγώ θα πρότεινα, δεν ξέρω ποια επιτροπή θα αποφασίσετε να γίνει και να χειριστεί ή να τρέξει τα θέματα. Σας είπα ότι δεν έχω ούτως ή άλλως δεν συμπεριλαμβάνομαι στην πρόταση του Υπουργείου, αλλά έβγαλα ήδη μόνη μου τον εαυτό μου από αυτό. Τρέξτε το. Τρέξτε το και με την καλύτερη ευχή μου. Αποφασίστε εκεί, αλλά μην βγάζετε τους έχοντες θεσμικό ρόλο από αυτό. Πάρτε και τους βουλευτές μπροστά. Ποιοι θέλουν από τους δημοτικούς που μπορούσαν να τεχνολογήσουν. Η κυρία Σοφρόνη. Κύριε Πρόεδρε, όσο δίνετε, επιτρέψτε μου, ζητώ συγγνώμη. Να διορθώσω και κάτι. Το ΦΥΣΙΣ είναι πρόγραμμα στο οποίο είναι Δήμος. Δεν μας ζήτησαν να μεσολαβήσουμε για κάτι. Αυτό που έγινε στο δικαστήριο είναι πρόγραμμα του Δήμου και θα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που έγινε στη Βέρεια και στην Καστανιά συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί 6 Μαΐου στην Τρία της Γερμανίας. Και εκεί θα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα γίνει και η επόμενη συζήτηση της συνεργασίας. Λοιπόν, είναι πρόγραμμα του Δήμου το ΦΥΣΙΣ. Ευρωπαϊκό είναι πρόγραμμα του Δήμου. Δεν είμαστε τυχαία, περάσαμε απ' έξω. Λοιπόν, με τη σειρά που αναγράφω και οι μιλητές, παρακαλώ. Η κυρία Σοφρόνοφ έχει το... Στο κατάλληλο που έρχεται, θα ρωτιέται ένας έντας ποιος θέλει να δευτερομιλήσει. Κυρία Σοφρόνοφ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση συμφωνούμε με την πρόταση όπως την κατέθεσαν οι φορείς και όπως καταγράφεται στο εισηγητικό τους και αυτό το οποίο καταγράφεται στο εισηγητικό των φορέων ζητάμε να γίνει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην πρωτολογία μας βάλαμε τους πολιτικούς μας προβληματισμούς για αυτό το ζήτημα. Από εκεί και πέρα, επειδή ζητάτε συγκεκριμένες ενέργειες και πρακτικές. Κινητοποιήστε όσους θεσμικούς παράγοντες θεωρείτε ότι πρέπει να κινητοποιηθούν και μπορείτε να τους κινητοποιήσετε. Έχετε και τις δυνατότητες και τις επαφές. Καλέστε και ενημερώστε με παντίο τρόπο και υπάρχουν πολλοί, δεν θέλω να φάω χρόνο, να ενημερώσετε τον κόσμο τι συμβαίνει με το ξεπούλημα και αυτών των κτίριων και άλλων περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου. Απευθυνθείτε με επιστολές, με συναντήσεις σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Κάντε αυτές τις ενέργειες σε πρακτικό επίπεδο. Αλλά εγώ θα επιμείνω σε αυτό που είπαμε και στην πρωτολογία μου. Όποιος έχει κότσια μπαίνει μπροστά και δεν βγάζει μόνο κορώνες, για να είμαστε ξεκάθαροι.
αύριο, αύριο, ανοίξτε το δικαστικό μέγαρο, ανοίξτε το και κάντε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι πολιτιστικοί φορείς, σύλλογοι αυτής της πόλης να μπουν και να του δώσουν ζωή. Όταν θα το κάνετε αυτό, στην πράξη θα αποδείξετε ότι αρνείστε πραγματικά και καταδικάζετε την πολιτική του ξεπουλήματος και ας έρθουν μετά το ΤΑΙΠΕ, η κτηματική εταιρεία του Δημοσίου, οι επιχειρηματίες να βάλουν χέρι στο κτίριο, να δούμε αν μπορέσουν με το λαό στην πόρτα, αν μπορέσουν να μπουν μέσα. Ευχαριστώ. Από την τοποθέτηση της κυρία Δήμαρχος, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι έχει παραιτηθεί και την πρόταση. Αγωνιστείτε εσείς. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μαζί, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, να κάνουμε τον αγώνα που πρέπει και την κύρια ευθύνη βέβαια πρώτα την έχει η διοικούσα, η διοίκηση. Κύριε Βοριαζίδη, κύριε Μαυροκεφαλίδη, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα τις ενέργειες τις οποίες πρέπει να κάνουμε. Και επαναλαμβάνω, πρέπει να κάνουμε και δυναμικές κινητοποιήσεις. Δεν καταλαβαίνει η εξουσία, σας λέω. Σας μιλάω από εμπειρία 31 χρόνια στην αστυνομία. Μόνο δυναμικές κινητοποιήσεις καταλαβαίνουν. Όχι με ψηφίσματα και με υπογραφές. Κατάληψη, κύριε. Και να πάρει το μήνυμα και στον Πρωθυπουργό. Και δηλώνω ότι θα είμαι παρόν στην κατάληψη και ας με σύρουν πρώτος και όσα δικαστήρια θέλουν για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Γερουλάκης. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, κύριε Πρόεδρε. Έκανα κάποιες προτάσεις, αν να γίνουν αποδεκτές. Ο κύριος Δένας. Κύριε Μεγάνου. Όχι. Ο κύριος Κορονάς. Ο κύριος Μαργαζίνης. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω το εξής. Βλέπω μια κριτική από αυτούς που δεν ασκούν διοίκηση προς αυτούς που ασκούν διοίκηση. Ακούστηκε ο κύριος Κουκουλίδης να λέει θα πάει μια απόφαση που αντιπροσωπεύει 66.000 κατοίκους της Βέρειας, θα πάει στο Υπουργείο. Θα του πω το εξής. Πήγε και άλλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έλεγε, κύριοι, στο Υπουργείο Γεωργίας, παρανόμως συνεχίζετε να δίνετε το χώρο του Πανεπιστημίου, εκεί που το δίνετε. Ποια ήταν η κατάληξη, μας γράψε στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Και προσφέρουν νομικά, για να μην προλάβετε, προσφέρουν. Και προσφέρουν νομικά. Το καλύτερο. Μακάρι λοιπόν, μακάρι αυτή η κίνηση που θα κάνουν να έχει αποτελέσματα, γιατί είμαστε από την ίδια μεριά όλοι, αλλά μην κρίνετε τόσο εύκολα και από έξω την διοίκηση. Ευχαριστώ. Κύριε Μαυροκεφαλίδη. Ένα μικρό σχόλιο, κύριε Πρόεδρε, κατά τις δύο προηγούμενες αποφάσεις. Την 261, 20 Μαΐου και την 352, 1η Ιουλίου του 2013. Περίπου τα ίδια πράγματα λένε, απλώς ήταν ψήφισμα και δεν απόφαση. Εγώ συντάσσομαι με την πρόταση του κυρίου Αστερόπουλου, ενδεχομένως και άλλοι το είπανε, να πάμε να καταλάβουμε το κτίριο, να βγούμε μέσα και ό,τι ήδη δεν προκύψει. Αυτά καταλαβαίνω, μπορεί να μοιάζει ότι γίνεται εκτός ορίων, αλλά άλλο λόγο δεν καταλαβαίνω. Αν όχι δικαστική διεκδίκηση του αυτονόητου. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε. Θα πάω πρώτη στην κατάληψη. Αλλά θυμάστε, εδώ είχαμε πάρει κάποιες αποφάσεις. Θυμάστε για τη ΔΕΗ και για τους λογαριασμούς. Και ήρθατε στη ΔΕΗ και ήρθε και η κυρία Σοβρόνου. Πόσοι ήμασταν οι άνθρωποι, πέντε. Τηλέμαχε. Πόσοι ήμασταν. Λοιπόν. Εάν μέναμε λίγο παραπάνω, θα ήμασταν και γραφικοί. Αυτό σας είπα πριν. Να κάνουμε οτιδήποτε, αλλά να είμαστε όλοι μαζί. Και εδώ σας θέλω. Εγώ θα πάω στην κατάληψη. Και θα μείνω και με τους δύο και με τους τρεις.
Αλλά να δούμε πώς θα πάμε. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, ναι, δεν με ρωτήσατε άμα θέλω να πάρω το λόγο. Α, κύριε Μιλούπη, με μίλησα, πρώτο μίλησα. Είναι ένας πολίτης και κάτι. Είναι ένας πολίτης και κάτι. Μπορώ. Ναι, έχεις το λόγο. Είναι ένας κύριος και κάτι, κύριε Μιλούπη. Σαν τι θέλετε να πάρετε το λόγο. Δεν σας εκπροσωπεί ο κύριος Κουμπουλίδης καλά. Τότε. Δεν κατάλαβα, έχουμε φως πόλου το χωρέο. Του δώσαμε το λόγο, έκλεισε τη συζήτηση. Δεν το κατάλαβα. Γιατί να πάρετε. Τα σχολικά να πει το λόγο. Άλλος φορέας. Δεν είναι ορθό. Είχε το λόγο ο εκπρόσωπος των χωρέων με όλη την άνεσή του να αναπεί τις απόψεις. Παρακαλώ κύριε Μιλιόπουλο. Έχετε το λόγο. Κύριε Μιλιόπουλο, έχετε το λόγο. Ας πάρει και το τότε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και καμιά εμπιστοσύνη στη Δημοτική Αρχή ότι θα πράξει όσα πρέπει για να διεκδικήσει τα δικαστήρια. Ο λόγος είναι απλός. Αφού ένα δημοτικό στάδιο, και αυτό ήταν ιστορικό, το παραχώρησε με συνοπτικές διαδικασίες σε έναν ιδιώτη. Οπότε αφού προκύπτει ότι θα διεκδικήσει το δικαστικό μέγαρο και το άλλο το καινούριο να πενταχθεί, το δεν το γνωρίζω. Μακάρι να διαψευστώ. Μακάρι. Όσον αφορά των ετοιμάτων που καταθέτει το Δίκτυο Δράση Πολέων Μαθίας, θα συμφωνήσω ώστε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι έτσι όπως το βάζει το Δίκτυο Δράση Πολέων Μαθίας. Φυσικά εκφράσαμε και κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά ότι πλέον όλα αυτά πρέπει να διεκδικήσουμε. Ίσως είναι μια αρχή ενός αγώνα που θα μας οδηγήσει στο να διεκδικήσουμε και να σταματήσει το ξυπούλημα εν γέννη της δημόσιας περιουσίας, είτε αφορά στον τόπο μας, είτε και γενικά στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τα κομβικά σημεία νομίζω ότι η συζήτηση έπαιξε και θα πρέπει να συνοψίσει το πεδίο ποια είναι τα κομβικά σημεία της όλης συζήτησης. Υπάρχει, κύριε Μαυροκεφαλίδη, πράγματι στην απόφαση υπάρχει σβησμένη η λέξη διαχρήση πολιτισμού. Και εν πάση περιπτώσει διαμορφώθηκε. Ναι, κοιτάξτε κύριε Μαυροκεφαλίδη, επειδή αναφέρθηκε στη συζήτηση, με πάρα πολύ προσοχή άκουσα αυτά που υπόθηκαν, ότι με το να μεταθέτουμε στο Συμβούλιο Διαβούλευσης την απόφαση για τη χρήση είναι σαν να πετάμε την μπάλα στην Κίνα, πολύ σωστά έγινε παρατήρηση. Όταν υπάρχουν 250 υπογραφές πολιτών οι οποίοι λένε αυτό το πράγμα, εγώ νομίζω ότι ένα συμβούλιο διαβούλευσης έχει γίνει ήδη με 250 υπογραφές. Άρα η πρόταση. Συγγνώμη, θα συμπληρώσετε κύριε Μαυροκεφαλίδη. Όχι, γιατί με διακόπτετε. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω ότι όταν υπάρχει μια κατάσταση με 250 τόσες υπογραφές, το συμβούλιο έχει γίνει. Έχουν γίνει διαβουλεύσεις επ' αυτού του θέματος. Αποφασίστηκε η χρήση για τον πολιτισμό. Άρα λοιπόν υπάρχει μια βάση δεδομένων στην οποία μπορούμε να στηριχτούμε. Από εκεί και πέρα, διαμορφώθηκε μια. Συγκλίνουν οι προτάσεις σε μια πρόταση όπως διαμορφώθηκε από τον κύριο Κουκουλίδη, την κυρία Σοφρόνου, τον κύριο Νεσταρόπουλο. Δεν νομίζω ότι διαφέρουν οι προτάσεις. Οι προτάσεις είναι ίδιες. Άρα μία είναι η πρόταση, μία η πρόταση η οποία συνοψίζεται σε αυτά που είπατε κύριε Κουκουλίδη. Να γίνει εκ των πινακατέχνη το πολύ σωστά, τον ζητεί κύριε Σοφρόνο, πάντα όπου θέλετε. Η πρόταση του κ. Ανουλάκη δεν διαβίνεται, την ισχύω και εγώ. Και του κ. Ανουλάκη, γιατί δεν διαβάζεται. Επειδή. Γιατί βουλευτές δεν υπάρχουν. Ναι. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, μέσα στην πρόταση για να κατέβουμε κάτω, είναι όλοι εμπλέκονται και οι βουλευτές. Σωστά λοιπόν κύριε Ανουλάκη, και οι βουλευτές εμπλέκονται. Να πάμε οπουδήποτε είπε η κυρία Σοφρόνο. Ναι. Παράλληλα όμως να αποφασιστεί η κατάληψη και το να ανοίξει για τον πολιτισμό να ανοίξει το δικαστικό το παλιό δικαστικό μέλλον. Αυτή είναι η πρόταση του κυρίου. Ποιος? Μην κάνετε αυτή την ίδια ερώτηση. Προσθέστε απλώς να καλέσουμε και τον κύριο Καρβαλή να πάρει αυτή. Δεν το είπα. Μην με ρωτάτε να κάνουμε λέξη. Σαφώς εμπλέκει. Όλοι οι φορείς του νομού, όλοι οι φορείς της πόλης, το δικαστικό μέγαρο δεν ανοίξει σε κανένα δήμο, σε όλους τους δημότες, σε όλο τον νομό ανοίξει. Άρα λοιπόν έχει ρόλο και ο Παρπαραγεννίδης. Κύριε Γιαννουλάκη,
συνοψίζουν τα στιγμή την πρόταση, αυτός πρέπει να κρυφθούν όλοι οι θεσμικοί φορείς, βουλευτές, αντιπεριφερειάρχης και οι υπόλοιποι αν θέλετε δήματοι, γιατί το δικαστικό μέγαρο δεν αποτελεί υπόθεση μονάχα του Δήμου Δημαθίας. Και παράλληλα, ο Δήμος σύσσωμος να είναι παρόντες όλοι, όχι πριν. Και επιστημονική φορά της φορές. Ναι. Ναι, όχι, μιλάμε για το κοινό να κατέβουν να, να κάνουν προσελάβηση σε όλους τους κοινωνίες και λοιπά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς και άλλους. Άρα, η πρώτη... Δεν τους κάνουν τις φορές που να κατέβουν. Να κατέβουν ένα λεωφορείο, ε. Ακόμα καλύτερο. Ακόμα καλύτερο να κατέβουν ένα λεωφορείο. Μπας περίπτωση. Το βλέπω όμως λίγο πρακτικά, ναι, γι' αυτό δεν το συζητάω, δηλαδή οι μαξιμαλιστικές προτάσεις συνήθως έχουν στο καλά να χρήσουν. Αν είναι προσδομένες προτάσεις και υλοποιήσιμες, τότε πραγματικά μπορεί κανείς να το χρήσει. Κύριε Μαρκεφαλίδη, αφού εγώ συνόψισα αυτά που τα συγγράμματα που προέκυψαν από τη συζήτηση, μπορώ να παρεμβασίσω την ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω λοιπόν ότι όταν μετά το καλοκαίρι δεύτερη απόφαση που έχουμε, με εντολή δική σας έκανα περίπου το ίδιο κείμενο που διάβασα σήμερα και κάτω από το κείμενο μαζεύτηκαν 200 υπογραφές. Είναι 200 υπογραφές. Εκτός του Συλλόγου Γραμμινών που έχουν εδώ 50-42 υπογραφές και στο κείμενό τους, που συνοδεύει τις υπογραφές, γράφουν εξής. Τα μέλη που δεν τα σήμα του Συλλόγου συνηγορούν στον Αμπεριέτη Υπηρεσιακά στο Δήμο Βέρειας, το παλιό δικαστικό μέρος του Ταπείου Ορολογίου και επιφλάσσονται για τις προτάσεις όσον αφορά την κρίση του. Επομένως υπάρχουν άλλοι τόσοι πολίτες που περίπου τα ίδια πράγματα λένε και τα δύο κείμενα. Να διαμορφώσουμε αν έχει την καλοσύνη κύριε Κουλίδη που εκπροσωπείται τους αξιότιμους συμπολίτες. Ένα κείμενο λοιπόν ενιαίο ή αν θέλετε να διαβάσετε πάλι την πρόταση. Να δούμε λοιπόν αν υπάρχει επικάλυψη ή αν λέμε κάτι διαφορετικό. Κλείνουμε λοιπόν με την πρόταση όπως θα την αναγνώσετε τώρα. Δούμε ποια είναι. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, στο εισηγητικό στέλνωμά μας λέμε να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέρειας για αποστολή αρμοδίως αιτήματος, απόφαση προκειμένου να πενταχθούν το πρώην κοινή δικαστικό μέγαρο από τη λίστα του ΤΑΙΠΕ. Το έχετε γραφτό για να το δώσετε. Σας το έχω δώσει. Εισηγητικό είναι. Και να ζητήσει την καταχρήση αρχικά παραχώρηση του πρώην δικαστικού μεγάρου για πολιτιστική χρήση από το Δήμο Βέρειας, σύμφωνα με την υπαριθμότητά του ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέρειας. Δεύτερον, να μεριμνήσει για την προσωρινή παραχώρηση, αυτό που λέγαμε κατάληψη, να μεριμνήσουμε τη μια διαδικασία η οποία μπορεί και σύνομη. Ποιος να μεριμνήσει? Το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Να μεριμνήσει για την προσωρινή παραχώρηση του πρώην δικαστικού μεγάρου. Η λέξη παραχώρηση δεν είναι κατάληψη, πα περιπτώσει. Όχι, βέβαια δεν είναι κατάληψη, σαφώ και δεν είναι κατάληψη. Είναι παραχώρηση. Είναι νόμιμο, δηλαδή αυτό που είπαμε ότι θα κάνουμε. Ακριβώ. Να ζητήσουμε κάτι στου δύο φορεί. Μπορεί να παραχωρήσει. Να και μια διευκρίνηση. Με ποιο τρόπο. Με ποιο τρόπο. Η διευκρίνηση. Η διευκρίνηση είναι ότι όταν θα κατέβουμε κάτω ή όσοι κατέβουμε, σε αυτού που διαχειρίζουν το κτίριο εν προκειμένου η υπηρεσία του δημοσίου, να πούμε 100.000 ευρώ δώσαμε το 2010. Επιτρέψτε μας να συνεχίσουμε το χρησιμοποιούμε μέχρι να γίνει ό,τι αποφασίσετε. Να συνεχίσουν δηλαδή οι φορείς να το χρησιμοποιούν. Με αυτόν τον τρόπο, κυρία Δημαρχή, κάτι άλλο. Ερώτηση είναι η εξής. Αν μας πούνε όχι, τι κάνουμε. Θα πάμε να το καταλάβουμε. Ενδεχομένως. Έτσι. Να σε κάνω αποφασίσει. Αυτό το λόγο το πήραμε να αποφασίσει, αλλά σε κανείς. Και έκανε τελική της επιστολή. Άρα, η δικηγόρη αυτή δεν έκανε ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό. Έτσι, ο δικηγορικός σύλλογος έκανε ιδιαίτερο ρόλο. Κύριε Δήμαρχε, να τελειώσει. Προσθέστε ό,τι θέλετε μετά. Δεν έχει κανένα λόγο. Γιατί συμφωνούμε σε αυτό. Το δεύτερο, να μεριμνήσει λοιπόν για την προσωρινή παραχώρηση του πρώην δικαστικού μεγάλου για την δικαστική χρήση του από συλλόγους και φορείς του Δήμου μας με τη διενέργεια πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων, ώστε να αναδειθεί το κτίριο ζωντανό και να αποκτήσει περιεχόμενο και το έτοιμο για την τελική παραχώρηση του Δήμου μας. Μάλιστα. Αυτό. Λοιπόν. Όχι. Λοιπόν, παρακαλώ. Ξέρουν και αυτοί ότι να διαβάσουν τα αιτήματα
Αυτή είναι η υποστήριξη που θα γίνει. Αυτό επηρεάζει την απόφαση. Δεν επηρεάζει την απόφαση. Λοιπόν, η απόφαση θα είναι αυτή, το τι θα το βάλουμε το περιβάλλον. Λοιπόν, παρακαλώ, ψηφίζουμε. Την υποστήριξη του ιστορικού. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, θα πάμε να του κοροϊδέψουμε, να του γελάσουμε, να πούμε μέσα. Όχι, θα του πούμε ότι θα το καταλάβουμε αν δεν μα το δώσουν. Αυτό που προκύπτει. Δεν προκύπτει αυτό. Μετά θα γίνει. Λοιπόν, το κεφάλι θα τους κοροϊδέψουμε. Δυναμικά, κύριοι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα αυτοί. Είναι αντίστακτο. Μπράβο, Αποστόλη. Ναι, κύριε Σαββαρό. Κύριε Πρόεδρε, τα πράγματα είναι απλά. Η απόφαση πρέπει να λέει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της Βέρειας δεν θα επιτρέψει το ξεπούλημα του δικαστικού μεγάρου της πόλης. Ας γίνει αναφορά στην ιστορικότητά του. Και από εκεί και πέρα, ότι υποβάλλουμε το αίτημα να απενταχθεί από το ΤΑΙΠΕΔ, να παραχωρηθεί η χρήση του για πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα, σας ρωτώ, ποιος θα έχει τα κλειδιά, ποιος θα ανοίγει αυτό. Γιατί δεν το ανοίγουμε, να το ανοίξουμε άμεσα, κύριε Πρόεδρε, διαφορετικά δεν υπάρχει τρόπος πίεσης. Μέχρι, δεν υπάρχει. Κυρία Σαββαρό, είναι κατανοητό. Αυτή είναι η πρόταση. Αλλά δεν αναφέρεται σαφώς να ζητήσουμε την παρακόρηση. Δεν σημαίνει κατάληψη, όπως λέει ο κύριος Θεσσαλονίκης. Εμείς λοιπόν λέμε να καταγράψουμε μέσα στην πρότασή μας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Βέρειας, σε συνεργασία με τους πολίτες, μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν θα επιτρέψει. Κάψτε το. Κάψτε το. Δεν θα επιτρέψει το ξεπούλημα της δημόσιας υπηρεσίας και ξεκινώντας από το δικαστικό μέγαρο. Το οποίο θα πάμε να ανοίξουμε. Το είπαμε. Είναι η απόφαση ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου να πάμε να το ανοίξουμε. Παρακαλώ, δεν ξέρω αν είναι ομόφωνη, θα το ψηφίσουμε. Θα δούμε τώρα αν είναι ομόφωνη. Κύριε Πρόεδρε, με επιτρέπετε. Διευκρινιστικά πώς δεν κάνουμε κατάθεση. Όπως το αναφέρουμε, γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε, θεωρώ, μια απόφαση που να λέει αποφασίζουμε να κάνουμε κατάληψη. Το να μεριμνήσει. Το να μεριμνήσει γιατί. Το δεν θα επιτρέψει, επιτρέπει. Κύριε Πρόεδρε, με αυτό το οποίο προστοθέτουμε, να μεριμνήσει. Να μεριμνήσει την προσωρινή παραχώρηση του πρώην δικαστικού μεγάλου σημαίνει πρακτικά τι. Δίνει τα κλειδιά σε φορείς και πολίτες και το ανέβει το δικαστικό μέγαρο. Αυτό σημαίνει πρακτικά. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, τα κλειδιά. Τα έχει ο. Τα έχει η κυρία Σαντανίδη, τα έχει τώρα ο κύριο Πρόεδρε. Και τα ζήτησε και τα πήρανε, δεν τα αφήνουν στο Δήμο τα κλειδιά. Να είμαστε σαφείς, πάτε αύριο στο δικαστήριο και ρωτήστε πού είναι τα κλειδιά. Δεν τα αφήνουν. Ο μόνος τρόπος είναι να βγαίνει γύρω, να πάμε και μερά να ρίξουμε για να πούμε. Ο μόνος τρόπος είναι να κατάληψη, δεν είναι ούτε ούτε ούτε. Να είμαστε σε αυτή η δουλειά. Έτσι. Αλλά μία μικρή παρατήρηση. Όταν αφού ψηφίσουμε, αν είναι ομόφωνοι, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει να είναι παρόντες. Πρέπει να είναι παρόντες. Αυτή. Υποψήφινα. Αλέκορ. Λοιπόν. Μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη και ενδεχομένως με όποιους άλλους, όποιος άλλος είναι πρόθυμος να παραβλητήσει την κατάσταση. Λοιπόν, παρακαλώ, ψηφίζουμε την πρόταση. Γιατί κύριε Τσουταρά γίνεται έτσι. Γιατί κύριε Πρόεδρε, τόση ώρα συζητάνε, ο κύριος Κουμπουλίδης έκανε μία πρόταση. Τώρα μιλάτε εσείς, θα βάλουμε σε ένα έγγραφο του Δήμου ότι θα κάνουμε κατάσταση. Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν θα επιτρέψει την κυρία Σοκολόγου. Μπορούμε να το διατυπώσουμε. Το δεν θα επιτρέψει, εντεριέχει και αυτή την απόφαση. Τι σας πειράζει να δείτε ότι δεν θα κάνετε. Αλλά δεν πειράζεται, αλλά άλλα είναι εδώ. Μιλούμε για κατάληψη και θα κάτσουμε για κατάληψη. Ναι, κύριε Τσούντα, μιλάμε για κατάληψη, ναι. Αν δεν το δείτε, μιλάμε για κατάληψη. Αν ερχόσασταν νόμιμα και τα ζητούσατε όπως είπε ο κ. Κουμπουλίδης, θα σας το δίνατε. Αλλά εσείς προλάβατε και είπατε να κάνετε κατάληψη. Κύριε Τσούντα, κύριε Τσούντα. Η πρόταση όπως έγινε η πρόταση και με τις προσθήκες. Να μην μιλήσουμε για κατάληψη. Εάν δεν μας το δώσουν σε ένα μήνα που πρέπει να απαντήσουν, να κάνουν ό,τι θέλετε. Τελειώσουμε κάποτε. Για να μην επαναρχόμαστε. Η πρόταση όπως διαμορφώθηκε με τις προσθήκες αυτές και της κυρίας Σοβρόνου και του κυρίου Σοβρόνου και σε πάση περιπτώσει μια κοινή πρόταση. Παρακαλώ, όπως διαμορφώθηκε, να ζητήσουμε. Κύριε Πρόεδρε.
Να ρωτήσω. Επιτέλους, αλλά... Εντάξετε μέσα στην πρόταση λέω να ενταχθείτε αυτό που λέτε. Δεν σας υπηρετούν τον Δήμο της Βέρκας. Κύριε Πρόεδρε, άλλο πράγμα λέω. Θα περιμένουμε δηλαδή κανένα δύο μήνες ακόμα. Όχι, μέχρι να τα ανοίξουν. Αυτό δεν είπατε. Δεν περιμένετε. Δεν πρέπει να πάμε, κύριε Σοφόρο, και αν μας δώσουν τα κλειδιά να αποτραπεί η κατάληψη. Είναι κακό αυτό. Λοιπόν, με αυτή την προϋπόθεση λοιπόν, κύριε Μεστρόπουλε, συμφωνείτε. Λοιπόν, ψηφίζουμε επομένως την πρόταση. Διαβάστε την, κύριε. Διαβάστε την. Αυτή που διάβασε, κύριε Σοφόρο. Τα υπόλοιπα. Ο Δήμος της Βέλιας σε συνεργασία με τους πολίτες και με τους φορείς όλους, με τους πολίτες, δεν χρειάζεται φορείς, όλοι οι πολίτες είναι τους φορείς, δεν θα επιτρέψει το ξεπούλημα του δικαστικού με της δημόσιας υπηρεσίας και επί του συγκεκριμένου του δικαστικού μέτρα. Το ξεπούλημα. Ξεπούλημα είναι. Και τον δύο. Και τον δύο, όπως το βάζουν. Και τον δύο, βέβαια. Ναι, κύριε, γιατί... Δραματική κατάσταση. Αφήστε, κύριε, η κατάσταση μας είναι δραματική. Πολύ καλό. Κάνει το ανήκει το κύριο του δικαστήριου και το ζητάει αντιπαρτέλους. Κύριε, λοιπόν, είναι σεβαστή η γνώμη σας, αλλά όταν ένα κτίριο κοστίζει 10 εκατομμύρια και το πουλάς 5 για να πληρώσει 500.000 το μήνα, αν δεν είναι ξεπούλημα, τι είναι. Λοιπόν, άρα δεν φοβόμαστε τη λέξη ξεπούλημα, λοιπόν. Δεν έχουμε, δεν φοβόμαστε τη λέξη ξεπούλημα να τη γράψουμε και να τη δώσουμε στα δούλα. Έτσι. Λοιπόν, όχι, δεν μιλάμε για κατάληψη. Δεν θα επιτρέψει το ξεπούλημα. Άρα, ψηφίζουμε παρακαλώ. Και επί της συγκεκριμένης πρότασης. Κατά. Κατά. Λεφτά, ομόφωνη απόφαση. Κύριε Κουμουλή, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να έχουμε συνεργασία με τον Δήμο έτσι ώστε να μεταφέρουμε τις κινήσεις που θα κάνουμε το δημοσίευμα μαζί με τους πολίτες.